Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εδώ είμαστε. Θέλω να μου πεις, Γιώργο, με τα μέλια, γλυκό αγόρι, τι έχεις φάει, δεν με νοιάζει τι έχεις φύγει. Βρωμοκοπάει κρεμμυδίλα το στούντιο. Μέχρι τον νότιο ημισφαίριο αυτό. Είσαι τόσο αντιερωτικός άντρας αυτή τη στιγμή, ξέρεις τώρα ότι είσαι εσύ η αριστερή. Έχετε μια. Μια πλησιά την έχετε, ναι. Κλαίνε και οι κάμερες. Εγώ με το που μπήκα μέσα, λέω τι με το που μπήκε ο Γιώργος, έξω στην υποδοχή, λέω ξαφνικά, άραξε, λέω τι είναι αυτό, ρε. Βρήκα ευκαιρία επειδή. Πες, απολογήσω στο κοινό. Ναι. Απολογηθώ στο κοινό. Κοίταξε, όπως κάθε ειλικρινής άντρας, βέβαια. Θα πω και εγώ ότι βρήκα ευκαιρία. Τι άλλο, όπου δεν θα έχω γκρίνια και μουρμούρα. Συζήτησε με γυναίκα. Ναι. Όχι. Ναι. Είσαι στο ίδιο σπίτι. Στο ίδιο σπίτι. Πληρώνει ρεύμα, φώτα, νερά, κοινόχρηστα κτλ. Mm-hmm. Πα στην τουαλέτα, βρωμάει η πορδίλα. Καλά πληρώνει. Όχι πληρώνει, καλά πληρώνει. Έτσι. Δηλαδή τώρα κάνει αυτό το πράγμα. Δεν φεύγει ο έρωτα με αυτό, η καθημερινότητα. Όχι. Όχι. Στην μπάλα δεν κοιμάσαι καμιά φορά. Όχι, καθόλου. Μόνο εκεί. Ερώτηση. Ερώτηση. Αν ήσουν με την κοπέλα 5 μέρες τώρα, θα το κάνει αυτό. Όχι, ούτε για αστείο. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Τώρα θα πα την κοπέλα. Τώρα. Κλάνει μπροστά τη τώρα, κλάνει. Χαλαρά. Έχει σκοτωθεί ο έρωτας. Όχι, όχι. Ναι. Η εσκεμμένη κλανιά. Είναι το τέλος του έρωτα. Είναι το τέλος του έρωτα. Τις προάλλες βλέπαμε ταινία. Και. Και τις, αυτή τη ψιλοσφυγγόταν και τα λοιπά. Και τη ψιλοέφυγε μία. Και μου ήταν λίγο ψιλοντροπαλή. Ναι. Και λέω ρε, εσύ λέω τι κολόρες. Και κάνω μία εγώ έτσι. Να πετάω μία, μιλάμε. Πάει ο έρωτας. Το τέλος του έρωτα. Πάει Νίκο, μην γελάς. Είναι το τέλος του έρωτα. Η πρώτη εσκεμμένη κλανιά του άντρα απέναντι στη γυναίκα δηλώνει και το τέλος του έρωτα. Το έχω ματαπεί. Το έχω πει. Γιατί στην αρχή δεν είναι. Εγώ είχα ένα φίλο τον Τέο, πέντε παιδιά. Στην αρχή, περίμενε, μισό λεπτό. Θα πω εγώ τώρα. Σου πω εγώ. Στην αρχή απλά δεν έχεις το θάρρος και την οικειότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώνει ο έρωτας. Είχε ένα Opel Kadett Caravan. Λοιπόν, γνωρίζει τη γυναίκα του στα 25, 26, αυτός, 23 αυτή η κοπέλα κτλ. Τότε τα μάξια, να πούμε, εκείνο τον καιρό ήταν με τη μανιβέλα το παράθυρο και κλείδωνες με το δάχτυλο. Πάει να πούμε να πάρει την Ελένη από το σπίτι. Κατεβαίνω. Το κατεβαίνω μια γυναίκα, είναι 20 λεπτά. Αυτή έκανε γρήγορα. Τραβάει μια κλανιά ο Τέο, να πούμε, στο αμάξι μέσα στο καντέτ. Να σου και η κόμενα, να πούμε τότε. Κλειδώνε το Τέο μέσα και άρχισε να κάνει τη μαϊμού. Αααα! Την έκανε. Αααα! Χειροκροτούσε.
Λέω, τι κάνεις, λέει, τι κάνεις. Αου, α, μετά 5 χρόνια της το είπε. Και λέει, θυμάσαι, λέει, είχα κλάση, λέει, το διαδρομό. Τώρα λέω, χλάνεστε, μετά το 4ο Τεβρίου, είχε ζω κιόλα στο κρεβάτι, λέει. Κοίταξε, το είσαι άδικο. Τι άδικο είμαι, ρε, τι άδικο είμαι. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, το ότι αυτό που λες, ναι. Απλά δεν έχεις την οικειότητα. Οικειότητα. Ας πούμε, ναι, το καλό σεξ, και εδώ θα συμφωνήσει, πιστεύω, και ο Μάριος. Είναι βρώμικο. Όχι, το καλό σεξ βγαίνει με τον καιρό. Γιατί τον μαθαίνει τον παρτενέρ σου. Ναι, έτσι γίνεται και με, το, και με τις συνήθειες τις καθημερινές. Ναι. Εντάξει, υπερβάλλεις. Ναι. Ναι. Δηλαδή, άμα πας εσύ. Σαν το σεξ του πρώτου μήνα δεν υπάρχει. Να το. Περίμενε. Όχι από άποψη. Γιατί λάθος. Είναι φλόγα. Όχι. Τι είναι, λέει. Είναι φλόγα. Ναι. Είναι ωκεανός. Κάτσε το άλλο είναι σεξ λίμνης. Νομίζω ότι, νομίζω ότι ο έμπειρος κύριος Μαλάτος. Λάθος κάνεις. Είναι σεξ καθαρά πάθος. Στο άλλο παίζει πολύ τεχνική. Ναι. Στο πρώτο σεξ απλά κοιτάς τα οκτά. Η Βραζιλία το 70, είμαστε για σεξ πάμε. Ναι, όχι. Να σου πω την αλήθεια, για μένα στο σεξ παίζει τεράστιο ρόλο να ευχαριστήσεις και τη συμβία σου. Όχι. Μα δεν είπα. Σαφώς, κοιτάς να ευχαριστηθείς εσύ. Το λαμπόγιο Βάζελος τώρα. Στο σεξ δεν είναι Βάζελος ή Παναθηναϊκός. Πρώτον και δεύτερον, στο σεξ παίζει τεράστιο ρόλο να τη διαλύσεις την πρώτη φορά για να κολλήσει μαζί σου. Να μην τη ευχαριστήσει από την πρώτη φορά. Τελείωσε. Μετά κόλλησε. Πάει. Τι αναγνωριστικές παπαριές ή βλακίες. Να το, έχει άλλη άποψη. Στο πλήγο μόνο, ο αρχηγός εδώ, ο σοφός, ναι. Ο νεοπαλαιότερος θα μας πει. Λέγε Μαλάτο. Να το ξεκινήσουμε αλλιώς σήμερα την εκπομπή. Ναι. Εγώ πιστεύω γιατί ότι. Γιατί βρωμάει κρεμμυδίλα αυτός. Η μαστίγα τι είναι, στην πορεία. Μου την έδωσε ο Ασλαμάς, αλλά βλέπεις δεν κάνει τίποτα. Εσύ, Ασλαμά, χιόδη και του έδωσε για το Μπούκοβο. Θα σου δώσω κι άλλη. Συγγνώμη, δεν έχω κι άλλη, παιδιά. Αρχηγός μιλάει. Στο αυτοκίνητο έχω δύο μάσκες αραβοχυπή. Να τις φέρω. Τι είναι το αραβοχυπή αυτό. Μάσκες ατομοραδιοβιοχημικού πολέμου. Ατομοραδιοβιοχημικού πολέμου. Ατομοραδιοβιοχημικού πολέμου. Λέγονται αραβοχυπή. Αραβοχυπή. Ναι. Λοιπόν, όποιον, σε όποιον μου ηρίζει ο Γιώργος, θα του δώσω. Δύο έχω, ευχαρίστω. Άσε ρε, για το σεξ. Τώρα για τα άλλα, ναι. Συντρέχουν και συμβαίνουν όλα όσα είπατε γενικώς. Ναι. Δεν υπάρχουν συνταγές αυτά. Ναι. Εντάξει, δηλαδή. Άνθρωπος είναι κάποιος, ναι. Μπορεί δεν ξέρω τι να του συμβαίνει, ναι. Και μπορεί να του συμβαίνει το οτιδήποτε, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα σε όλα πρέπει να υπάρχει γενικά μια κατανόηση, ναι. Πιστεύω εγώ. Δεν μου λες τώρα εσύ εγώ. Άμα πας στην τουαλέτα και ανοίξεις να πετάξεις το κάρτι και δεις τα πανιά του εδίου κατακόκκινα και τα λοιπά, θα σου φύγει λίγο η διάθεση, εσύ να θα σου φύγει καθόλου. Ποια? Του εδίου τα πανιά, λέω, άμα τα δεις. Δεν έχω πιει λίγο. Δεν κατάλαβες. Όχι, δεν κατάλαβα. Του εδίου σου λέω πανιά. Σήμερα είμαι λίγο off, πες μου. Ναι, ναι. Ήμουνα σε ένα live. Απ' την χαρά σου που έπαιζε, πάω τέτοια μπάλα. Θα πούμε. Τώρα για τον Πάοκ, φίλε, τι να. Του εδίου τα πανιά, όταν είναι κόκκινα. Γεια σου, Νίκο. Περίοδο, περίοδο. Δεν σε χαλάει, δεν βλέπει πεταμένη. Δεν το νοιάζει τώρα. Καλά, οι κομμουνιστές είστε και λίγο έτσι. Έχετε ένα χυμαδιό να πούμε. Πάμε στα μάτς. Πάμε στα μάτια. Έτσι μου είπαν. Έβλεπα τη Λίβερπουλ στην κρύα βρύση. Σεξ με παντρεμένη, ναι. Χτίσει στα 35. Καλά βρήκα. Στάσου, ένα. Σεξ με παντρεμένη, χτίσει με F35. Χτίσει με F35. Πολύ ωραία. Έβλεπα τη Λίβερπουλ, έβλεπα τη Manchester United. Σε ένα ωραίο προποζίδικο στην κρύα βρύση. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα προποζίδικα στην Ελλάδα. Τόσο μεγάλο και τόσο έτσι, επαγγελματικό. Πιστεύω ότι είναι το μόνο ωραίο που έχει η κρύα βρύση. Όχι, δεν είναι. Όχι, πήγε και σε ένα ωραίο εστιατόριο με τον Πανιόνι. Το μελλονιστή το γιατρό. Θέμα προθέσει το ραδιόφωνο. Την αυλή. Πολύ ωραίο εστιατόριο. Κρατήσου γύρω για σένα. Ναι, πολύ καλό. Το πρωί στο Λίμπερο στην εκπομπή που κάνουμε στην Τρόικα με Τσαρτίδη και Παπαδόπουλα. Ποια τη λέει, τι. Για το πιο. Τι το ωραίο έχει το Κυλκή. Αν έχει κάτι ωραίο. Τι έχει. Παιδιά. Τίποτα. Ερώτηση. Τι το ωραίο έχει το Κυλκή. Μου το είπε ιατρικό επισκέπτη. Πηγαίνει στο Κυλκής την εβδομάδα μία φορά. Ναι. Μου λέει εδώ και 2 χρόνια πηγαίνω Κυλκής την εβδομάδα με 10 μέρες μία φορά. Ναι. Η δεύτερη πιο άσχημη πόλη. Τι ωραίο έχει, το μόνο ωραίο. Έχει λέει κάτι ωραίο. Τι μου είπε, τι είναι. Το στρατόπεδο. Το αφήνουμε. Το αφήνουμε. Το αφήνουμε. Το αφήνουμε. Ας το πούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη Λίβερπουλ. Την έβλεπα και στην κρύα βρύση να πούμε. Και όλοι λέγανε τον Ασλαμά, τον καημένο, τον Ασλαμά κτλ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το έπαιξα χει 2 διπλή ευκαιρία. Με άσο Παναθηναϊκό, με 4-6 γκολ τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων δεν έπιασα το στοίχημά μου, αλλά. Δεν ξέρω κατά πόσο στεναχωρέθηκες όταν είδες ότι μπαίνει ένας κοντοάλβανος εκεί πέρα. Σε προλάβω. Ένας κοντοάλβανος. Όποιος διαφωνεί να μου πει. Ναι, ναι, τσακίρι. Μάρτυρες είναι 15 άτομα γύρω-γύρω. Όχι τώρα, να τα πούμε. Σακούρε. Σηκώνει το Σακίρι. Ο Τσακίρι. Ξεκάθαρα. Είναι η μοναδική παγκόσμια κλάση σπεκτούρα που έχει αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ. Έτσι.
Όποιος διαφωνεί να μου το πει. Ποιος είναι ο άλλος. Και είναι σταθερά στην πιο κακή του μέρα θα κάνει πέντε πράγματα να συμβούν. Μα ναι. Τεράστιο Σακύρι. Όχι, καμία σχέση. Ο Μανέ έχει τύχει. Μόνο Σακύρι. Ποιος, μόνο. Ποιος είναι ο δεύτερος είμαι. Ο Μανέ. Κανείς δεν υπάρχει άλλο. Και ο Ρόμπερτ. Τι εννοώ. Πώς το λέγανε. Τι εννοώ. Ο Μιλνέρ. Ο Μιλνέρ. Ο Ρόμπερτσον. Ψαλά. Ρόμπερτσον. Α το λέμε Γιώργο. Κάτσε, περίμενε. Για να μιλάμε καλά ελληνικά. Ναι. Παγκόσμια κλάση πραγματικά που στην κακή του μέρα, στην κακή του μέρα θα κάνει τέσσερις μαγικές ενέργειες. Μόνο Σακύρι. Ναι. Δεν τον βάζει. Το Μανέ τον έχω δει ολόκληρο ημίχρονο να μην υπάρχει. Δεν τον βάζει όμως. Ναι, αλλά άλλο αυτό. Ξέρεις γιατί δεν τον βάζει. Είναι κλασικά ο παικταράς που βγάζει η Αλβανία. Δεν έχει τέτοιους, δεν βγάζει πια τέτοιους η Ελλάδα. Ξέρεις γιατί δεν τον βάζει. Γιατί το Φερμίνιο, το Σαλάχ και το Μανέ δεν χαλάει η τριάδα. Και επειδή παίζει με τρία οχτάρια και η τα. Βέβυλος, κάτσε καλά. Ναι. Βέβυλος παλικάρι. Ναι. Και αγαπημένη Βαβυλώνα. Τεράστια Βαβυλώνα. Κάνει ένα τρομερό pressing στον χώρο του κέντρου, εξοντοτικό, στο πρώτο 25 λεπτό η Λίβερπουλ και βάζει γκολ. Αυτό είναι το κλασικό. Το 20 λεπτό του Άνφιλντ. Ναι, το κλασικό. Όταν θέλει να το αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο, το κάνει 4-2-3-1 με τον Σακύρι. Σπάνια θα το βάλει στην μπροστά γραμμή. Σπάνια θα το βάλει στην μπροστά γραμμή. Πιστεύω ότι. Τι, πώς. Ο Μάρλε είμαι. Πριν στη μήνυ να έρθει να μαζέψει, λέει, τα κόκκινα πανιά του Ιδού τη από το σπίτι μου. Άσερε με τον Μάρλε, δεν το βρήκαμε τον Μάρλε. Πραγματικά. Δεν το βρήκαμε. Ζώα έχουν περίοδο. Έχει μήνυ. Φυσικά. Ναι, φόρησε και. Βέβαια. Πριν την κάνουμε εγχείρηση να την βγάλουμε το, από αυτό από μέσα. Δεν έχω δει ποτέ σκυλή εξωφιλικών αιμορραγίας. Δεν βγάζουν έτσι αίμα όπως βγάζει μια γυναίκα. Βγάζει λίγο τσίτσα να πούμε. Λίγο βγάζει. Έχουν. Εμένα είναι ό,τι φορούσα και. Στο λόγο μου δεν έχω δει. Όχι, έχω δει. Σαν πα στα pet shop και δεν θέλω πάνω για το σκυλί μου, πάνω περίοδου, θα σου πει πόσα κιλά το σκυλί και έχει ανάλογα και πάνω. Έχω και τα. Με πτερίγια και τέτοια όπως γίνεται. Δεν ξέρω αν έχει και πτερίγια. Αλλά εγώ τη μήνυ την έχει. Έχει ταμπον για σκυλιά. Ταμπον δεν έχει. Παιδιά, ρωτάτε κορδέ σου. Ταμπον δεν έχει για σκυλιά, αλλά έχει πανιά του εδίου που είναι για αυτά. Δεν είσαι ζώφιλος, Μάρια. Λοιπόν, α τη Λίβερπουλ, πες μας εδώ για αυτό το δράμα εδώ με τα τρία στόπερ. Και το δράμα με τα τρία στόπερ. Περίμενε, ένα-ένα. Εγώ γενικά είμαι παραδοσιακός. 4-4-2. Το κόκκινο βγήκε έξω, λέει, και έχασε στο Σαρδάμ του αιώνα. Είπε τη Manchester City, λέει, Manchester City. Καλά, αυτά τώρα είναι κόκκινο. Βγήκα έξω, ναι. Είχα θεραπεία το χέρι, γι' αυτό βγήκα. Στο φυσίατρο πήγα. Για λέγε. Γενικά εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα μοντέρνα. Τα 3-5-2 και 2,5-1-1, 4,5 κτλ. Εγώ είμαι 4-4 fucking 2. Παραδοσιακά. 4-4. Τώρα, ναι, για να παίξει αυτή τη μοντερνιά, ναι, το 3-5-2. Ναι. Τι δηλώνει αυτό. Δεν είμαι καλά, πάω να κλέψω, φοβάμαι, πάω να βγω στην κόντρα, αργή ομάδα μου. Το έχει ξαναπέξει. Ναι, αλλά... ναι. Ναι. Δικαιολογήσου τώρα, πες μας τι. Σ' αρέσει να βλέπεις τη Manchester πίσω από τη σέντρα να παίζει το μήνυμα. Πάρει απάντα στο μήνυμα, προκλητικό μήνυμα. Μεγάλη ομάδα του νησιού ξεφτέλησε ακόμα μια φορά το Ferguson United, την ομάδα που δημιούργησαν τα media. Απάντησε. Γι' αυτό επίθεση ξεκινάω. Ποια media, ρε φίλε. Επίθεση ξεκινάω. Ποια media, ρε φίλε. 17 χρόνια σου έκανα σεξ μέσα έξω. Ναι. Ποια media. Ναι. Ποια media. Ναι. Και κάτι άλλο. Ναι. Το αφήγημα αυτό με τους ασιάτες οπαδούς. Ναι. Να τελειώνει, έτσι. Ναι. Κουράστηκα σήμερα να βλέπω Πάκης και Afghans. Κουράστηκα σήμερα στο Άνθρωπο να βλέπω Πάκης και Afghans. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά με πρίζατε ότι γεμίσατε ασιάτες που δεν ξέρουν να τραγουδάνε. Σήμερα κουράστηκα, σε κάθε κοντινό υπήρχαν τουλάχιστον 4 ασιάτες. Κουράστηκα. Να τελειώνει αυτό το αφήγημα. Γιατί τέλος. Γιατί είναι φάλτσι. Τέλος. Λοιπόν, να τελειώνει το αφήγημα φάλτσι. Αυτό. Λοιπόν, μεγάλε παοξί. Κάτι μιλούσε ο Μάριος. Τέλος. Μεγάλε παοξί, πες μας αυτό το έξτρα που έχεις για ομάδα. Που είναι πρώτα στη βαθμολογία με 8 βαθμούς διαφορά. Και για την πάτε. Στην ξεφτύλα της Ευρώπης, θα πάμε για Ευρώπη, πάμε για Ευρώπη. Και μετά όταν τρώτε την παπάρα, μας λέτε ότι ξέρεις κάτι, δεν το θέλαμε. Όχι. Θέλαμε να πάμε στο πρωτάθλημα και τέτοια. Ναι, για πες μας. Και για τον προπονητάρα, το θες του χρόνου τον προπονητάρα. Αυτή την ποδοσφαιρική απάτη που έχετε εκεί στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εγώ προσωπικά αυτή την απάτη στο δεύτερο ημίχρονο που δεν είχε ο ΠΑΟΚ μόνο αυτοσχεδιασμό, μόνο πλευροκόπηση και σέντρα. Τα κακάρωσε βιολογικά
ο Βιερίνια και ο Μάτος και ο Πέλκας και καθαρίσατε, ρε, κουρμπαγλάδες. Ακούω τώρα. Θέλω να ενημερώσω λίγο τον κόσμο που θα βγει, είτε είναι από άλλες ομάδες, είτε να το πάω. Ναι. Ότι αν ήταν δικιά μου εκπομπή, όποιος τολμούσε να πει κάτι αρνητικό για τον κύριο Λουτσέσκου, εγώ προσωπικά θα τον έκοβα. Μπράβο, σωστό. Γιατί όταν εγώ είπα για τον Λουτσέσκου, πέσατε να με φάτε, ρε. Εδώ ήμασταν. Λούλιδες. Λοιπόν, εγώ απλά είχα πει για τον Λουτσέσκου ότι είναι ένας καλός προπονητής. Ποιος εκεί. Εδώ μας τον παρουσιάσατε τότε όταν βγήκατε όλοι και με βρίζατε και στα μηνύματα και στα ραδιόφωνα. Φέρκισον. Ότι φέραμε. Ποιο φέρνει, το Ματ Μπάσμι μας λέγανε ότι φέραμε. Κορόιδα! Καϊβάνια! Λοιπόν, είναι καλός προπονητής. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Ως εκεί όμως. Μπράβο. Δεν έχει δηλαδή κάτι. Αυτό εγώ είχα πει τότε. Δεν πήραμε κάποιον καλύτερο από τον Ίβιτς. Αυτό. Είναι ένας αυτού του διαμετρήματος. Και να σας πω λίγο κάτι εσάς τα πιτσιρίκια. Ο ΠΑΟΚ παλιά μπορεί να μην είχε τόσο ανταγωνιστικές ομάδες με τον Γαύρο και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, αλλά ο λόγος που γινόταν τόσο ανταγωνιστικός ήταν γιατί πάντα ο ΠΑΟΚ είχε καλούς προπονητές. Είχε καλό, ακόμα και ο Βούκοτιτς, ας πούμε, τεχνικά είναι καλός προπονητής. Ο Σάντος των φτωχών καλός ήταν. Ήταν καλός προπονητής. Και καλός coach ήταν. Και καλός coach ήταν, αν το θυμάσαι. Βεβαίως. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τώρα για την Ευρώπη. Ναι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά και δεν χρειάζεται ούτε να κάνουμε τους παοκάρχες ούτε να κράξουμε. Αν το πάρεις, πάρε με τηλέφωνο. Ναι. Πρώτον, δεν ήταν τελικός, ήταν τελικός μόνο για τις εφημερίδες. Ναι. Ο κόσμος δεν γέμισε το γήπεδο. Εγώ, ας πούμε, που πήγα στο γήπεδο, πήγα καθαρά γιατί μου τα ζάλισε ένας φίλος μου. Μπράβο. Λοιπόν, δεύτερον, η ομάδα φάνηκε από την αρχή της χρονιάς ότι δεν στήθηκε για να παίζει Τετάρτη Κυριακή. Στήθηκε να παίζει όπως πέρσι που έπαιζε μόνο Κυριακές. Ναι. Λοιπόν, και τρίτον και κυριότερο, αυτό που λέω συνέχεια και θα στεναχωρηθεί και ο φίλος μου ο Καραφλοκοτσίδας, επειδή άκουσα λίγο διαφορετικά, και ο φίλος μου ο Τάσος, ο Τρέγιας και άλλοι. Σπόκης, ναι, ρε παιδάκι μου, σιγά το, το αποδοηδί τώρα, δες μπάλα. Άστος, άστος. Έχουν άλλη άποψη. Μην τους μειώνεις. Ας τον οπαδό τώρα, εμείς δεν είμαστε οπαδοί. Όχι, όλοι οπαδοί είμαστε. Όλοι οπαδοί είμαστε. Εντάξει τώρα, δες και λίγο παραπέρα. Ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟ το οπαδοηδί τώρα. Δεν βοηθήθηκε καθ... Εντάξει τώρα, μην χαρακτηρίζει έτσι. Έλα μόνο και ο κόσμος δεν πάω. Λοιπόν, και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Λοιπόν, ναι, έχουν αυτή τη στιγμή. Δεν βοηθήθηκε ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή καθόλου από τις μεταγραφές τις καλοκαιρινές. Είναι φέτος η πρώτη χρονιά. Ο Ακπομ, με συγχωρείς. Περίμενε, εκεί θα φτάσω και εκεί. Πάσε να τα πω έναν ένα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Στο Αθηνίδιο. Ναι, ναι, ναι. Τα ξέρω. Αν κάνω μετά κάτι, μετά. Κοπάνισες γι' αυτό, ναι. Όχι, όχι, θα σου πω. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ναι. Είναι η πρώτη φορά που οι μεταγραφές οι καλοκαιρινές έχει φτάσει Ιανουάριο και έχουν βγει τόσο off. Απλά η ομάδα, επειδή ο περσινός ο κορμός ήταν καλός και τραβάει όλη την ανηφόρα και είναι 8 βαθμούς μπροστά, γι' αυτό δεν λέει κανείς τίποτα. Θα τα πιάσουμε όλα από την αρχή. Τόσκα, απαράδεκτος. Το να παίζει με την πάτε και να μην μπαίνει, να είναι ένα σύγχρονος μπακ που δεν μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σεντερμπακοειδές είναι. Ναι, είναι ένα center back. Σεντερμπακοειδές. Και τον βάζετε να παίζει αριστερά, δεν έχει μπουκα. Δεν κάνει. Σεντερμπακοειδές. Για το μοντέρνο ποδόσφαιρο. Στο 5-3-2 χωράει τρίτο στόπερ. Αριστερό μπακ το Βιερίνια. Στα καλά του Βιερίνια. Τα πάνω κάτω, όχι με τις λάσεις. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Κίτσιου. Φέρατε, υποτίθεται, ένα δεξί μπακ για να ξεκουράζεται ο Μάτος. Ναι. Σώσα μάτς μπήκε, ήταν πηγή κινδύνου. Ναι. Πάει και αυτή η μεταγραφή. Πάει και αυτή, σωστό. Δεν υπάρχει center back φυσικά Χατσερίδη. Μόνο για τη λαχαναγορά είναι για να κουβαλάει. Πώς το λένε. Γιωργάκη, τι έγινε, Γιωργάκη. Έτσι, με πατάτες και με λεμόνια. Γιωργάκη. Εννοείται φυσικά για τον κύριο, ο οποίος είναι για να συναρμολογεί ντουλάπες στο IKEA, ο κύριο Βέρμπλουμ. Ο οποίος δεν έχει δείξει τίποτα. Ο πιο τραγικός σου ειδό. Δεν μπορεί να παίρνει ένα χαφ με στόχο να παίζει Τετάρτη Κυριακή που δεν έχει κάνει προετοιμασία. Είναι απλό το πράγμα αυτό. Πάει κι αυτό. Ο μόνος ο οποίος έχει δείξει κάποια πολύ λίγα στοιχεία είναι ο Λέο Ζαμπά, ο οποίος ξεκίνησε πολύ ελπιδοφόρο, αλλά για κάποιο λόγο τον οποίο το κάνουν του Μπεκί και τα ραδιόφωνα δεν έπαιζε. Δεν ξέρω γιατί, αυτό σταμάτησε να παίζει ξαφνικά. Και ξαφνικά μπήκε στο πιο κρίσιμο μάτς να παίξει. Όλη ιστορία, και βγάζει τη σέντρα. Και πάμε στον Ακπομ, ο οποίος είναι ο πιο αδικημένος με ποια λογική. Γιατί όμως. Γιατί υπάρχει ένα center for, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο φεγγάρι, είναι και ποιοτικά καλός, αλλά έχει και το φεγγάρι και τα βάζει και με κλειστά μάτια. Δηλαδή και σε ποντικότρυπα να του πεις να βάλει γκολ θα το βάλει. Βοηθάει έτσι και η αμυντική λιγάκι. Ναι, είναι έτσι. Εντάξει, τώρα και εσύ, αν δεν πεις την κακία σου, καθόλου δεν βοηθάει η αμυντική. Εντάξει, είσαι κακός. Ας το σταμάτησε. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή, έχει πέσει στη σκιά του μεγάλου Φρίγιοβιτς. Είναι η μοναδική μεταγραφή που αν αύριο μεθαύριο χτύπα ξύλο. Στη θέση του Πέλκα μπορεί να παίξει.
Έτσι πως παίζει ο Πέλκας. Ναι. Όχι, εντάξει, είναι κλάσικο. Πασάζω. Είναι λογικό αυτό. Το γιατί θέλω να μπει ποδοσφαιρικά. Γιατί ο Πέλκας αυτή τη στιγμή δεν παίζει δεύτερο φορ. Παίζει προτιμώ τον Γκλάσικο. Γυρνάει πίσω να πάρει μπάλα, δεν μπορεί να τα κάνει ο Ακπόμπα αυτά. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Είναι για πιο λίγο ναι, χώρο. Ναι, δεν μπορεί. Ναι. Και δεν μαρκάρει σαν τον Πέλκα. Αυτό που λέω ναι. Τώρα, καταρχήν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ντεφορμάρισμα που έχει ο Πέλκας. Για μένα επιτέλους θεωρώ με τον Λεβαδιακό. Πρέπει να τον αρπάξει τον Μπίσεσβαρ από την Αφάνα και να τον πει αγόρι μου, ναι, κάτσε στο δεκάρι. Δεκάρι. Σταμάτα επιτέλους αυτό με την πλευρά. Ναι, εδώ ωραία. Και αν θέλει ναι. Να μην βάλει το Βέρμπλουμ, για μένα το λέω χήμα. Ας βάλει τον Ελχαντουρί. Πολύ καλύτερος είναι σε αυτό το ρόλο. Μισό λεπτό. Να τον πάρει από τα εξτρέμ και τα δεκάρια και να τον βάλει οχτάρι. Βέβαια. Συγχαρητήρια. Μα τι διάλογο, όταν πίνει, τα λες καλά. Να πίνει και να έρχεσαι. Ωραία, συμφωνώ και εγώ. Βέβαια, ναι, τι. Τι κάνει και χρυμπάρι, πιες. Όχι, όχι. Ήπια με δύο άιπα. Άιπα τι είναι. Άιπα, μπύρα, είδος μπύρας. Όχι άιπα. Και μία άιπα, έτσι λέγεται. Ναι, και... Και... Τι είδος, τι είναι δηλαδή. Όχι μάρκα. Έλα, έλα, πάμε παρακάτω. Είναι φρούντο, κρέ, η άιπα. Άστα, ρε, μπρε, μπρε. Κλασική Ιρλανδέζη. Ναι, και... και μία Μέμφις, μία μαύρη. Τρεις μπύρες. Ναι. Και μία μετά στον DGSV σου ένα μύθο. Από τις δύο τέσσερις. Διαβολητικών ειδών μπύρες. Συνέχισε παρακάτω. Ναι. Αυτά δεν έχω να πω κάτι. Ναι. Στηρίζουμε την ομάδα. Ο στόχος πλέον που δεν έχει νόημα να μυρολατρούμε για την Ευρώπη. Ήταν φυσικά εννοείται ακόμα και εγώ που είπα ότι δεν με ενδιαφέρει. Είναι απαράδεκτο να διασύρεται έτσι η ομάδα. Δεν μου λες ποιο ημίχρονο από τα δύο σε στεναχώρησε πιο πολύ. Κοίταξε. Λόγω αποτελέσματος. Με στεναχώρησε το πρώτο. Το πιάνω. Το δεύτερο είναι το όλο το ζουμί. Το δεύτερο όμως είναι όλο το ζουμί, συμφωνώ και εγώ. Τι αλλά είναι στο το ζουμί. Το πρώτο είναι που φαρμακώθηκα. Άλλο το φαρμάκι που έφαγες. Το ζουμί ποιο είναι. Η απροπονησιά ή η επιθετική ποια είναι. Το γεγονός ότι ο Ρουμάνος η απάτη στο δεν δεύτερο, κάνει καθόλου. Εμένα αυτό με στεναχώρησε ήταν ο ανορθόδοξος τρόπος. Α, αυτό ομάδα. Θέλω να μου πεις. Έψαξε το 3-3. Αυτό θέλω να μου πεις. Κοίταξε να δεις. Πολλές ομάδες, οι καλύτερες στον κόσμο, ένα blackout το παθαίνουν. Πες ότι έπαθες blackout. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. 10-11. Πες μου εσύ. Απ' τη μέση και μπροστά, αν έχεις δει τον ΠΑΟΚ σε τακτικό επίπεδο δουλεμένο. Δηλαδή, να πάρει την μπάλα ο μπακ, να μπει ο εξτρέμ μέσα, να τη δώσει στο χαφ, να γίνει ένα τριγωνάκι, να γίνει μια κίνηση χωρίς την μπάλα, ο εξτρέμ αριστερός να πατήσει περιοχή. Δουλεμένη κίνηση. Μια δουλεμένη κίνηση, ρε Λουτσέσκου, ρε απάτη προπονητική. Μια δουλεμένη. Μια δουλεμένη. Εκτός από τις δυο στιμένες φάσεις που έχει διδάξει σε κάτι κομπίνες, τίποτα άλλο επιθετικό δεν μας έχει διδάξει. Γίνεται το ένας με δύο με τον μπακ και τον εξτρέμ. Τα χαφ δεν συμμετέχουν καθόλου. Δεν συμμετέχουν τα χαφ. Δηλαδή, αν, δεν, αν τα μπακ είναι σε κακή μέρα, ο ΠΑΟΚ είναι διαλυμένο. Να πω κάτι ακόμα πριν το μάτς. Να πει, να πει. Δεν κάνουν τρίγωνο. Δεν κάνουν τρίγωνο ναι. Που λέει. Ναι. Ένα σχόλιο και δύο ερωτήσεις στον κόσμο. Αν την κίτρινε στο Βιερίνια, τη δεχθεί ο Βιερίνια εναντίον της Ιθάκης. Ιθάκης. Της Καλύμνου. Της Καλύμνου. Και αν το πενάλτι σε βάρος του Μάτος δοθεί εναντίον της Τελέντου. Παίζει πάω Τέλεντος. Ναι. Αν το πενάλτι αυτό δοθεί. Ναι. Και το σχόλιο. Ναι. Η Ξάνθη ναι. Είναι από αυτή την ομάδα που έπαιξε ο ΠΑΟΚ χθες, την Πατέ, δύο κλάσεις πάνω. Ναι. Η Ξάνθη. Λες. Είναι δύο κλάσεις πάνω. Ναι. Αν δεν το καταλάβατε, στην Πατέ έπαιζε αναπληρωματικός του Πλατανιά. Είναι αυτός που βγαίνει μετά, βγαίνει αλλαγή με ναι, κάρτα. Ναι, που βγαίνει, ναι, 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 με κάρτα με την κόκκινη, ναι, ο Σίγνεβιτς. Και μπες βγες στο ατρομή του. Παίκτης, μπες βγες στο ατρομή του. Έτσι. Ναι, αυτό ναι. Παίζει στην Πατέ. Ναι. Η Ξάνθη είναι δύο κλάσεις πιο πάνω. Ποια Ξάνθη όμως. Που είδαμε τον Ολυμπιακό. Περίμενε, όχι του ΠΑΟ. Όχι του ΠΑΟ. Του Ξάνθη Ολυμπιακός. Μουζενίδη Τούρς λέει τώρα. Μουζενίδη Τούρς λέει αυτός. Μην ξεχνάς ότι παίζει ρόλο και το κίνητρο, έτσι. Ναι, κίνητρο λέει. Σωπικό. Τι λέει για να δω. Όλα κάτι έχει στείλει. Κλαίω. Λοιπόν. Ο απομηχανής φελός. Τρομερό δεν είναι. Ο απομηχανής φελός. Δεν υπάρχει. Πλήρωσε ο άνθρωπος, πόσο του φύγανε, 180 ευρώ, 200. Πλήρωσε 60 ευρώ το δωμάτιο. Εδώ είχες πει. 60 ευρώ, 80 ευρώ την κοπέλα, ναι. Πάμε στα 140. Ναι. Και 80, το ταξί 80 ευρώ το ταξί και να πάει στον Εύωσμο. Και να την ξαναστείλει πίσω. Ναι. Αυτός νίκιαζε την, την Μαρία Αλεξάνδρου όλη τη νύχτα. Το φελό ρε μου. Πλήρωσε, ναι, πολύ φελό βασικό μισθό. Αλεξάνδρου. Ήταν, να σου πω λίγο κάτι. Δεν λέγεται Αλεξάνδρου, δεν λέγεται η κοπέλα. Επειδή ναι. Πολύ το έχουν και πλατιάσει αυτό, εντάξει, να σου πω λίγο. Ένας λόγος που κάθισε και πολύ άσχημα αυτό με την Ευρώπη ναι. Είναι επειδή προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός αποκλειόταν ή διεσυρώταν κι αυτός, τότε κανένας δεν θα έλεγε τίποτα. Α, μάλιστα. Πάμε στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, περίμενε, δεν πάμε ακόμα στον Ολυμπιακό. Ναι. Θα τα πούμε, να πω λίγο κι εγώ γύρω στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Έχει πατήσει πάνω σε εκείνο, δηλαδή ακούω τους Ολυμπιακούς
Και ξαφνικά έχουν βγάλει το Μάρτης προπονητάρα, οι παίκτες έχουν γίνει παικταράδες, μας λένε ότι μπορούν να κλέψουν και το UEFA. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι η Ευρώπη γενικώς μια ζωή στις ελληνικές ομάδες ήταν μια επικοινωνιακή πολιτική. Εγώ δεν κατηγορώ τους παίκτες που δεν δώσαν, το ξαναλέω γιατί δεν θέλω να λέω άλλα σήμερα, άλλα αύριο. Δεν τους κατηγορώ που δεν δώσαν βάρος στο Europa League, ναι, αν πρόκειται να πάρουν το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Αυτό όμως δεν τους αθώνει από το να διασύρονται με αυτόν τον τρόπο από αυτή την ομάδα. Τελευταία ερώτηση. Τελευταία ερώτηση πριν πάμε στους υπόλοιπους. Βεβαίως. Εάν παίξει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της χρονιάς και παίξουν όλες οι ομάδες με όλες τα ίσια, με ξένους διαιτητές 50-50, κινδυνεύει να το χάσει το πρωτάθλημα? Όχι. Όχι. Γιατί αν κινδύνευα δεν θα το φώνασα. Ναι. Το φωνάζω και το ουρλιάζω. Ναι. Διαιτητές, ναι, και βαρ. Ξένους διαιτητές και βαρ. Αυτό λέω εγώ. Ωραία, ναι. Δεν το άλλο κάνω λέω, μωρέ, λέω, για επικοινωνιακούς λόγους. Ναι. Το κάνω και το πιστεύω. Ναι. Καλώς ή κακώς, αν κάτσουμε να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά και με το Μαλάτο και μας φύγει ο φανατισμός, ναι, θα δούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο υλικό από τον Ολυμπιακό. Πάμε Μαλάτο. Πώς θα το κάνουμε, Μαλάτο, σ' ακούμε. Και λοιπόν, μετά θα πάμε και για τον πρωθυπουργό μας που ήρθε στην πόλη του και τον κάναν Pippa's Magic Live η Θεσσαλονίκη. Είμαι και τον Ιέμπα στη Θεσσαλονίκη μας. Εγώ θέλω να ακούσω και Γιάρη λίγο τι θα πεις. Ναι, Γιάρη, είπα από τα πράγματα. Λέγε. Λοιπόν, καταρχήν, να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού. Πάει κομπή. Επειδή κέρδισαν σε όλα τα σπορ. Δεύτερον, να δώσω συγχαρητήρια. Παρακαλώ, εγώ δεν διέκοψα κανένα. Θέλω ένα μήνυμα σχολίασα, κυρία μου. Εντάξει. Α, το μήνυμα. Πειράζει που κερδίσαμε. Δύο δευτερόλεπτα τώρα. Έλα, μην κάνεις χιλιά την εκπομπή. Λοιπόν, δεύτερον, να του δώσω συγχαρητήρια γιατί προκρίθηκαν εις βάρος της Μίλαν ενός πάρα πολύ μεγάλου συλλόγου. Μέχρι και στο CNN το είδα. Γιατί εγώ, όπως ξέρετε, όλοι κοιμάμαι αργά. Και ξυπνάω νωρίς και αυτό και το Αλτζαζίρα και το RTV και τα καταλαβαίνεις αυτά που λένε. Ναι, αγγλικά τα λένε. Μόνο αγγλικά τα λένε. Καλά, Αλτζαζίρα είναι μουσουλμάνοι, δεν τους μουσουλμάνοι. Όχι, τα λένε και αγγλικά. Τα μεταφράζουν απευθείας. Λοιπόν. Ωραία, πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων, είτε είναι αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Δεν μας νοιάζει αυτό. Πάμε τώρα παρακάτω. Η ομάδα ήταν εξαιρετική. Πού, σήμερα. Με τη Μίλαν. Με τη Μίλαν. Ναι. Ναι. Και να σημειώσω ότι ο Γάλλος διαιτητής το πέναλτι στον Τωροσίδη το έδωσε σε ευρωπαϊκό αγώνα. Ενώ στην Ξάνθη δύο τέτοια δεν τα έδωσε. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει. Ήσανε τα κλάματα. Ολυμπιακός είσαι. Δεν πειράζει. Δεν το λες όμως. Το σημειώνω βέβαια. Με τον Παπαχίτσιο και με τον Μάνταλο και με τον όλους αυτούς τα σημειώνες. Άσα. Α, αυτά τα αφήνουμε. Εντάξει. Χαιρέταγε τον ξάδερφό του. Καλά, λοιπόν, χαιρέταγε τον ξάδερφό του. Πάμε. Γίνονται αυτά. Είπα δεν πειράζει. Δεν πειράζει, είπα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Τη βλέπω την ομάδα ότι αρχίζει και ρολάρει. Είναι φυσιολογικό, διότι εγώ φώναζα ότι δεν μπορεί. Ένα λεπτό ρε παιδιά, χάνω τον ήρμό μου. Μην το χάνεις. Επειδή όταν έλεγα δεν μπορείτε να πουλάτε ή να διώχνετε ή δεν ξέρω τι άλλο γίνεται 15 παίκτες και να φέρουμε 15 καινούριους. Αυτό το κάνει κάποια άλλη ομάδα όλα τα χρόνια από ό,τι θυμάμαι. Κάθε καλοκαίρι έκτη ομάδα έπαιρνε το πρωτάθλημα τον Αύγουστο και στο τέλος δεν έπαιρνε τίποτα. Μην πάντα το κάνουμε κι εμείς να σταματήσει αυτό. Ναι. Δεύτερον, η ομάδα παρόλο ότι έβαλε 3 γκολ στη Μίλαν και 3 γκολ σήμερα άνετα δηλαδή διαχείριση, θέλει center for. Σήμερα μου απεδείχθη αυτό που πίστευα ακραδάντος. Ακραδάντος. Ναι. Ότι βρήκαμε το νέο Φουστέρ. Ναι. Δεν είναι center for ο Ισπανός. Ναι. Λοιπόν, παρακάτω μου επιβεβαιώθηκε ότι στο παιχνίδι με τη Μίλαν και το σημερινό, ότι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ ο Τσιμίκας και αριστερό μπακ ο Κούτρης. Είναι και οι δύο γρήγοροι. Νεαρή, πνευμόνια. Το Φορτούνι είδαμε κατά τώρα. Και με σέντρες ξηράφι. Ναι, ξηράφι. Να σε κάνω μια ερώτηση. Κάνε μου. Θέλω να σου κάνω τώρα, γιατί τα ακούω που τα λες αυτά, ειδικά από σένα δεν τα περίμενα. Ναι, γιατί τα θεωρώ ότι έχεις μια ποδοσφαιρική άποψη, μια κριτική. Είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, γιατί θυμάμαι τα ρώταγες εσύ όταν τα έλεγε αυτά ο Ιορδάνης. Όταν ο ΠΑΟΚ θα δίπιζε με την Κέρκυρα και κέρδιζε 5-0. Και μας τον έβγαζε τον ΠΑΟΚ Μαδάρα, έκανε την ίδια ερώτηση. Είναι τώρα παιχνίδι κρίσης το Ολυμπιακός Λαμία, όχι. Επειδή, να σου κάνω, αν
παίξεις, δηλαδή μέσα, παίζεις τρία εκτός έδρας μάτς. Θέλω να δω ο Μπακ Κούτρης και ο Χαφ, ποιος ο Τσιμίκας, τι θα κάνουν μέσα στην Τρίπολη και μέσα στα Γιάννενα. Ναι. Μην πας και φέρεις κανένα χ και τους βρίζεις μετά. Ναι. Αυτά τα μάτς, κοίταξε μαλάτο, επειδή ξέρω ότι μπορεί να διαφωνούμε, αλλά ένας λόγος που σε γουστάρω είναι γιατί έχεις μια ποδοσφαιρική κουλτούρα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κάποια μάτς τόσο μεγάλη διαφορά στις ομάδες, που δηλαδή τώρα εγώ πάω τώρα αύριο να κερδίσω το Λεβαδιακό, μετά το κάζω τη μπάτε, πάνε αυτοί και κάνουν μαγιά και ρίξουν καμιά πεντάρα. Γιατί η Λαμία που κέρδισε. Ή στο να είδη το σπάτο. Όχι, δεν παίζει μπάλα, δηλαδή δεν πανηγύριζε κι εσύ. Άλλο, όχι, περίμενε. Γιατί. Δεν λέω να πανηγυρίσω. Ναι. Ότι θα πανηγυρίσω, όλε οι νίκε πανηγυρίζονται. Αυτό λέγε. Αλλά δεν θα βγω και να πω ότι. Να το διαφημίσω. Ξέρει τι ναι, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, αν μου βάλει με το Λεβαδιακό τον Μπίσεσβαρ center for και βάλει ο Μπίσεσβαρ 2 γκολ με το Λεβαδιακό θα παίζω. Δεν από τέλος, νέατος ο ρόλος του Μπίσεσβαρ. Συνέγα μαλάτο θα μου πας για τον Τσίπρα που το χειροκροτούσε όλη η πόλη. Λοιπόν, ναι. Εγώ δεν είπα αυτό Γιώργο. Πες. Εγώ είπα ότι έχουμε δύο άτομα αριστεροπόδαρα τα οποία είναι νεαροί, γρήγοροι και με καλή σέντρα. Δεν έχεις εξτρέμουνες εδώ τώρα. Φυσικά δεν έχω εξτρέμουνες. Μετά τον Τζόκτης δεν έχει. Δεν έχω εξτρέμουνε. Τα σου πει ένα ακροατή που είχε στείλει μήνυμα. Λέει παιδιά, ο Σοκράτης τότε δεν απέσυρε τη φανέλα, την θέση απέσυρε. Φανταστικό. Άστο να μιλήσει. Φανταστικό. Άρα δεν έχει εξτρέμουνε. Ελπίζω να με αφήσουν. Ναι. Αλλά συμφωνώ λοιπόν, με αυτό που λέει όμως ναι. Τους δυο τους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλουμε οπωσδήποτε, όπως έχω πει, δύο center for. Η ομάδα ρολάρει πάρα πολύ καλά. Από μέρους μου δεν υπάρχει κάποιο παράπονο. Ναι, δύο δεκάρια έβαλε σήμερα. Όχι, ο Νάτκο και ο Φορτούνη. Ο Νάτκο είναι θέσεις, και ο Οχτάρι. Ναι. Οχτάρο δέκαρο είναι. Και είναι πολύ καλό. Ναι. Ελά, όταν είναι στον πάγο, μας έλεγες δεν κάνει για δεκάρι ο Νάτκο. Όπως ναι. Είναι και ο Γκιλέρμε, πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται καλύτερο. Το ναι. Παίρνει το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα, ναι. Εάν από εδώ και πέρα κάνω τι? Οπουδήποτε μόνο νίκες, μπορεί. Πού θα χάσει αυτό ο βαθμό. Ο πάω. Ναι, πού θα χάσει. Εγώ έχω μια υποψία ότι αύριο στη Λιβαδιά, αν παίξει όπως με την πάτε σκύλια, λέστε. Όπα, ναι. Δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά. Λέω εγώ. Λες εσύ. Επίσης μπορεί να χάσει στην Τρίπολη, στην ΑΕΚ κάτω στο ΆΚΑ, με τον Παναθηναϊκό. Εσύ ποντάρεις Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Άρη. Ναι. Και εσένα μέσα στην Τούμπα. Και εσένα μέσα στην Τούμπα. Πολλά ποντάρεις. Εγώ μέσα στην Τούμπα, πρόσεξε. Τρίπολη. Εγώ δεν λέω φούσκες. Ναι. Φούσκες, όχι. Εάν παίζει όπως τον βλέπω. Ναι. Δηλαδή τι βλέπω, αυτό που βλέπουν όλοι. Τέλος, πάμε παρακάτω. Συγγνώμη, ρε Γιάννη, εγώ... μη, όχι, όχι. Τέλος ναι. Και εγώ είμαι σε αυτό το επίπεδο του ότι παίζω και βάζω τρία γκολ στη Μίλαν. Ωραία, άστο αυτό το ποδοσφαιρικό. Δεν νομίζω το πολιτή του τον Όφη είχε ρε παιδιά, είναι χαλαρώστε λίγο. Το προπονητή του Όφη είχε. Στάσου λίγο. Όπα, όπα, Γιώργο. Αν έκανε τέτοια πρόκληση ο Πάου με τη θηλιά, δύο γκολ, νίκη με δύο γκολ με τη Μίλαν. Μαζί σου είμαι. Μαζί σου. Απλά να πούμε κάτι. Εγώ τη Μίλαν την κυνηγάω όχι τώρα με αυτό με τον Ολυμπιακό. Την κυνηγάω τα τελευταία 10 χρόνια η Μίλαν έχει ποδοσφαιριστές που με φανέλα Ηρακλή. Ο Ηρακλής ήταν σούμπιτο στην Γάμα Εθνική. Τέλος. Μάλλον και φέτος. Ρε Μάριε. Αλλά αυτή η Μίλαν είναι η καλύτερη της τελευταίας δεκαετίας. Ρε Μάριε, να σου πω κάτι. Ναι. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Μην την υποτιμάς. Δεν υποτιμάω τη Μίλαν. Το ότι έχει τον Γκατούζο. Τον Ολυμπιακό υποτιμάνε. Ναι. Αλλά τι όχι, η πρόκριση, η πρόκριση σαν πρόκριση είναι μεγάλη. Η Μίλαν έτσι όπως είναι μικρή. Καλά, θα σηκώσουμε το Ριβέρα τώρα. Έλα να σου πω. Και το Λίντχολ. Έλα να σου πω. Έλα να σου πω. Εδώ. Για τα κλάματα του Καράπαπα και τις διαμαρτυρίες για τη διαιτησία, έχεις να του πεις τίποτα. Τι λέω αυτό. Ποια κλάματα. Τα κλάματα του Καράπαπα. Κοίταξε. Με τα χοντρά τα δάκρυα. Κοίταξε, δεν ξέρω άνθρωπος, δεν νομίζω κλάματα. Κλάματα. Σημειώνει ότι κλάματα. Συμβαίνουν κάτι πράγματα, ας πούμε, που τουλάχιστον είναι περίεργα. Δηλαδή, ο Γάλλος διαιτητής δίνει το πέναλτι ναι. Και στην Ξάνθη δύο τέτοια ναι. Δεν τα δίνει. Ναι. Τι ναι. Να του κάνουμε τώρα ναι. Του άνθρωπου, ναι. Εντάξει. Έτσι, από δεν είναι το πέναλτι αυτό. Και ο παλιά δεν τα σημειώνει. Δεν είναι ξανά. Και σήμερα. Τα εξτρέμου δεν σκοράρουν. Σήμερα κέρδισε. Τελευταία φορά ήμουν. 3-0. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Μην μιλάτε γάμο την πάρα. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Εγώ δεν διακόπτω κανέναν. Έλληνε είναι. Κάφρι. Εγώ τι είμαι δηλαδή. Εσύ εντάξει δεν είσαι. Λοιπόν, ναι. Και σήμερα κερδίσαμε μάλιστα. Ναι. Έχω παράπονο. Ναι. Τι παράπονο. Τι παράπονο έχω. Το πέναλτι στο 17. Άμα πια δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη, ας πούμε. Δηλαδή, αρχίζουμε και γελάμε τώρα. Δηλαδή, όταν κάτι σου προξενεί αγανάκι. Γεια σου, Μαρία.
Ναι. Μετά σου προξενεί θημιδία. Ναι. Πώς το πες? Θημιδία. Ναι. Βάζουμε τα γέλια δηλαδή. Για να απέναντι. Τέλος, δεν προλάβουμε. 20 χρόνια δεν σου την προκαλούσε δηλαδή. 20 χρόνια για τα απέναντι, πες ένα απέναντι, Γιάννη. Καλά το λέω. Εντάξει, εντάξει. Γιατί εσύ μισό λεπτό, όχι. Το ξέρω το πώς θα παίρνατε, το πώς. Να αρχίσω να σου λέω πώς έπαιρνες τα πρωταθλήματα στο μπάσκετ. Εγώ δεν το κάνω. Μισό λεπτό. Εσύ για τον Παναθηναϊκό στην μπάλα. Έχει καλύτερη ομάδα δύναμη χρόνια για να κόπουν. Μην να λες για το Σπανέα. Να τελειώσω με το Σπανέα, καημένε. 30 χρόνια λες για το Σπανέα λοιπόν, και για το πέναλτι του Σαλπικίδη με την Καλαμαριά ναι, το 8. Ναι. Α, λοιπόν, δύο πέναλτι σε 20 χρόνια. Ποια Καλαμαριά. Πήρε ο Παναθηναϊκός μούφα. Που λες εσύ. Ποια Καλαμαριά. Με το Σπανέα θα δίνει πέναλτι στον Αλεξούδη στο πρώτο ημίχρονο. Τελειώνεται, μωρέ. Είσαστε στο ποδόσφαιρο το μισό από εμάς. Όπως είμαστε εμείς στον μπάσκετ. Στον άλλο κόσμο. Λοιπόν, θα μιλήσεις. Τελειώσαμε. Λέγε. Λοιπόν, θα στείλω κάποια χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Δεν πρέπει να στείλω κι εγώ. Δεν πάω στη λέω από εδώ, θα στείλω χαιρετίσματα. Βλέπω την εκπομπή. Θε να πηδήσει. Στηρίζουν και εσένα. Ραπτό.gr μπαίνουν. Λοιπόν, στο φίλο μου τον Ηλία και σε όλη την παρέα του στη Δράμα. Στο φίλο μου τον Σάβα στη Δράμα. Σε όλα τα απλά ελληνικά τη μαγαζάρα χαμό στι γιορτέ. Και στο Δημήτρη Μπράβο από τη Βάρνα. Λοιπόν, εγώ θέλω κάτι να πω για να διευκολύνω του πάντε. Δικαιώνουν για διασκέδαση πάνε όλοι στη Δράμα. Όλοι στα απλά ελληνικά. Εντάξει, να πούμε. Είναι μια μαγαζάρα. Έχει και φούμε εκεί. Λοιπόν, θέλω να πω για οικονομία χρόνου. Αρνούμε να σχολιάσω Παναθηναϊκό με αρχηγό Χρήστο Δόνη σε πρωτάθλημα και Πασχάλη Στάικο σε κύπελο. Είναι μεγάλη κατρακύλα και ύψη συντροπή για μένα. Δεν θέλω να σχολιάσω το μάτς. Ναι. Όταν ο Δόνης αποφύγει κάποιες αιμονικές τάσεις όπως και δώσει χρόνο και χώρο σε νέα παιδιά που έχουν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο και έχουν παρακομίσει, είναι ο Μπουζούκης. Να σου πω κάτι, Ραπτόπουλο. Αν ο Μπουζούκης παίξει στη θέση του και δυναμώσει λίγο, είναι ο νέος Δωμάζος. Παναθηναϊκοί νομίζω, ναι. Που διαβάζουν, γκρίνουν και στερνίζονται τις απόψεις δημοσιογράφων Παύλα Οπαδών στο SDNA και στον Καζέτα. Εγώ δεν είμαι τέτοιο παιδάκι να παίρνω χαρτάκι. Ούτε με 18 χρόνια που γράφτηκα προχθές στη 13. Ωραία. Εγώ τον Παναθηναϊκό το βλέπω 5 χρονών. Ωραία. Από μάτς με Αθηναϊκό 92-93. Ωραία. Δεν θα μου κουνάει τώρα κανένα στο δάχτυλο. Ναι. Και εξηγούμε. Γίνεται ρεδόνη, καταρχάς γελιοποιείς αγόρι μου, να παίρνεις κόκκινη κάρτα για να χάσεις το μάτς με τον Κισαμικό στο κύπελο. Ναι. Δεν βλέπεις εσύ, Ραπτόπουλε, ότι ο Παναθηναϊκός πάντα ξεκινάει με 10 όταν παίζει ο Δόνης. Όλο το κύπελο το έχει χάρη. Ναι. Λοιπόν, Τσαδάρι, εκεί βάζω. Να βάλεις το Τσαδάρι. Τσαδάρι, τελείως. Να δοκιμάσεις. Πρόσεξε όμως. Ναι. Όχι να το βάλεις ένα μάτσο. Θα σου κάνει το μάτσο όρο σήμερα το Τσαδάρι. Μισό λεπτό. Σήμερα την μπάλα. Ούτε σήμερα το αυτό. Ούτε σήμερα το αυτό. Όχι να βάλεις ένα παίκτη όμως 10 λεπτά για να τον κρίνεις, αλλά να το βάλεις 3-4 παιχνίδια για να δώσεις ρυθμό. Ναι, άμα. Όπως δίνεις στο Μαυρομάτι. Στο Μαυρομάτι πώς το δίνεις και έγινε ο καλύτερος στόπερ μαζί με τον Κολοβέτσιο. Ο Γιώχασον που τον είχε πέρσι θαμένο Ζωνίδης. Κουλιμπαλί, ναι. Σήμερα θα σου πω κάτι. Σήμερα έγινε ένα παράδοξο. Αν έπαιζε ο Κουρμπέλης δεν θα έπαιζε ο Σαντάρης. Στο οποίο λέει ότι πήγε να μιμηθεί στο 4-2 ο, πώς το λέμε, μπορεί του Ατρομήτου. Ο Κάναντι πάει να μιμηθεί τον Ρόμβο των 4 χάφ που πέταξε με τον Άρη 4 γκολ, το ίδιο με τον Παναθηναϊκό. Και βλέπω Βασιλακάκι να στο Μπουσούλα της Μασόλ 4 χάφ στο κέντρο, έναντι 2 τον Κάσε και τον Δόνη. Έχουμε χάσει. Δόνης δεν υπάρχει, άστο. Ναι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Σήμερα, ναι, ρε φίλε, δεν σήμερα υπάρχει. Το μάτι το πήρε ο Κάτσε. Ωραίο. Σήμερα ο Κάτσε Ωραίο. Είναι ο MVP του Παναθηναϊκού. Παίζει με μειονέκτημα στα χάφ ο Παναθηναϊκός. Ο Μπουζούκης δεν έρχεται στα μαρκαρίσματα όπως πρέπει. Χατζηθεοδωρίδης, Χατζηγιοβάνης δεν έρχεται στα μαρκαρίσματα όπως πρέπει. Καλό σου Χατζηθεοδωρίδης. Αν ξεκινάει αριστερό εξτρέμ. Πολύ καλό. Ναι. Με τρεις στο κέντρο. Ωραία. Με τρία χαφ. Πολύ καλό. Ωραία. Γιατί αλλά για μένα σήμερα το μάτι το πήρε ο Κάτσε. Ναι, ωραίο. Κόβει, πασάρι, σουτάρι, μαρκάρι. Πολύ καλό. Η παλιά του είναι ραβούργια. Με μειονεξία. Είναι ο μόνος Κάτσε, τον παρακολουθώ 7 χρόνια, 8, με χαμηλά, πολύ καλά μαρκαρίσματα και με επιθετικά να κάνει 2 γκολ, πάσες και τα λοιπά. Και τρίτον, έχει αναγεννηθεί στο Παναθηναϊκό. Με ελευθερία στο παιχνίδι του. Με ελευθερία στο παιχνίδι του. Πάρα πολύ ωραία. Σωστό. Πες μας εσύ για τον Μπουζούκη που λες σιρήνες από την Ίντερ και χαζομάρες. Δεν με νοιάζει. Ο Μπουζούκης αρχίζει να τα κουνάει και παίζει με άλλο αέρα. Κάνει κατάχρηση της μπάλας. Ναι. Εγώ βλέπω μπάλα, δεν με νοιάζει τα παδηλίκια. Ο Νίνης ψωνίστηκε την 3η-4η χρονιά. Σου την παραβάλλω αυτό το παράδειγμα. Ο Μπουζούκης δεν γίνεται τώρα να κάνει τέτοια κατάχρηση της μπάλας. Ο Μπουζούκης άμα πάρει γυμναστή. Επαγγελματία ναι. Και κάνει αυτά που πρέπει να κάνει πάνω στο κομμάτι δύναμη, φυσική κατάσταση, ταχυδύναμη κτλ. Λοιπόν, και παίξει τη θέση του
σε 4-2-3-1 μπροστά από τα δύο αμυντικά χαφ και πίσω από τον φορ, θα πηδήξει κόσμο. Μία ερώτηση. Λέω εγώ για τον Μπουζούκι. Επειδή λες και εσύ να πω και εγώ, μπορώ να πει. Σε box to box μα με τον Όφη. Ναι. Πού είναι οι Χατζηγιοβάνη και Μπουζούκι σε δύναμη. Ορίστε, πες μας. Μα του λείπει η δύναμη. Ναι, για μα του λείπει η δύναμη. Αυτό σου είπε. Μα του λείπει η δύναμη. Και για Χατζηγιοβάνη όμω. Του λείπει το ίδιο. Ακού να δει. Ο Κουλούρη στον Μπαουκ πλατιπόδα και. Εντάξει, πάλι στη ωραία. Αλλάζει μάναζερ. Και ο μάναζερ ο καινούριο, πώ το λένε, μου το κάνω και διαφήμιση. Γνωστό. Ο Πουτσολιάκος. Ο Πουτσολιάκος, τι Πουτσολιάκος. Ο Πουτσολιάκος τέλος πάντων είναι επαγγελματίας. Και τι λέει. Του φέρνουν ειδικό γυμναστή αυτόν τον Μπέλκα, όσοι πήγαν σε αυτόν. Γυμναστή, γυμναστή, ένα-δύο τα χεράκια κτλ. Τον μπλακώνει και ο Ζάζα Βατσίδης τα βάρη, ο άντρας Πατουλίδου. Όχι τα βάρη αυτά που κάνουν στα γυμναστήρια. Τσα! Τσα με τις αγιονάρες. Και γίνονται σαν αυτό, δεν μπορούν να στρίψουν από την πρωτεΐνη. Κουράδες. Λοιπόν, τέτοια βάρη. Το αρχιβαρίστα, τα εκρηκτικά. Πώς έκανες πριν. Τσα! Τσα με τις αγιονάρα. Τακτικά. Έμφραγμα μυοκαρδίου στον πέμπτο χρόνο. Σα αρέσει ο Δόνης. Με τον μπακ. Τσα! Τακτικά σα αρέσει ο Δόνης. Ναι, μ' αρέσει ο Δόνης πολύ. Ποιο ακριβώς, ποιο πράγμα που γυρίζει. Ποιος ο Χριστός, για τον καμπάκι τον Γιώργος. Ποιο που γυρίζει από το 60 όλοι κάτω από το κέντρο, όλοι πίσω. Τι είναι αυτή εδώ ρε, αυτός τους έφτιαξε αυτούς. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε στον πάτο. Τι είναι αυτή εδώ ρε, δεν παίζουν ακράτη. Και ο Άρης είναι, και ο Άρης είναι. Και μου λένε οι Αργιανοί και βγάζει στην Ευρώπη. Με τι μούτρα θα βγει στην Ευρώπη, ρε 20 χρόνια ανυπόλυπτε. Θες στην Ευρώπη, σώσου λοιπόν. Σέρχεν τραγίδα. Σώσου λοιπόν, Αργιανέ. Και σε ευχαριστώ τον Καρυπίδη που το γιουχάρι. Α, Καρυπίδη. Πες ότι μπαίνει το πέναλτι και δεν το βγάζει ο Διούδης. Και γίνεται το τελευταίο δοκάρι στο 95 Σιδηρόπουλε τη κακιά ώρα τη Ευρωπαϊκή. Σώθηκε. Ένα-δύο, θα έλεγε πάλι καλά τακτικά οδό. Τέσσερις πέφτουν με 6 βαθμούς μείον. Πρώτο για υποβιβασμό σου και βγαίνει Ευρώπη. Δεν παίρνω μέρος σε τέτοια κουβέντα. Μου λες ότι ο Παναθηναϊκός υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπεφτε. Ναι, γιατί τι είναι ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός είναι το καλοκαίρι, η μισή γενικά φύλαθρο. Μείον 6 ξεκίνησε. Μείον 6 λοιπόν, τέλος. Για Άρη, λίγα πράγματα. Βέβαια, sorry λίγο, ο Άκης είναι γεγονός ότι εγώ προσωπικά είναι ο μόνος Παναθηναϊκός που από την αρχή είναι. Κράζει, αλλά Φούζο, Ουζουνίδη, Δόνη, το γιο του Δόνη, ο Παδούς και όλοι το βρίζουνε. Ναι. Και στο τέλος βγαίνουν όλα αυτά. Η ομάδα πέφτει και χάνει ρυθμό. Κατά τα άλλα, εγώ επειδή κράζω, που αντί κάποιο βλάκα να σκεφτεί ότι αυτό που κράζει αγαπάει παραπάνω την ομάδα του, νομίζω ότι κάνω αντιπολίτευση. Τόσο μυαλό έχουμε μερικοί βλάκε. Λοιπόν, τέλος. Συγχαρητήρια στον Τσίπρα, ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Προχώρησε όλη η πόλη. Πήγαμε τα σπρώμα βραγιλέκα. Κίτρινα δεν είδα εγώ στον δρόμο να πούμε. Ένα πράγμα θα σου πω. Ότι η πολιτική μοιράζει λεφτά δεξιά, μοιράζει λεφτά αριστερά. Η πολιτική χαμηλή ένταση τον ευνοεί και το σιγοντάρει ασυνείδητα. Πώ το πει ξαναπέ το καταλάβει. Χαμηλή ένταση. Τι είναι αυτό και απέστα καταλάβει. Αυτό σημαίνει ότι είμαι σε ένα διεθνές περιβάλλον που διάγεται φιλικά τόσο προς τον εαυτό μου όσο και το εσωτερικό της χώρας μου χάρη της πολιτικής που ακολουθώ. Είσαι Τσίπρας. Δεν είμαι Τσίπρας. Εγώ ψηφίζω ανταρσία, δεν είμαι ούτε μέλος. Γιατί θέλω καθαρές λύσεις. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ναι ή όχι. Δεν υπάρχει ίσως ή αλλά. Υπάρχει άσπρο μαύρο. Ναι. Δεν υπάρχει γκρι, κατάλαβες. Οπότε... Είμαστε υπέρ της Ευρώπης. Ναι, δεν είμαστε. Όχι. Πολύ ωραία. Όχι μέσα σε λύση και οδή. Τώρα που ψηφίσει Τσίπρα και Μητσοτάκη, ας πάει μετά για μια μετάνοια εδώ στο μοναστήρι της Κωσυφίνης στον Παγκαίο. Λέγε, δεν τους κάνω τώρα εγώ. Είναι η πόλη του Πάου εδώ. Πόλη η πόλη του Τσίπρα. Τι εννοείς. Η πόλη του ΣΥΡΙΖΑ. Η πόλη του Τσίπρα είναι. Μαύρο θα φάει άκρη. Α, σε θα φάει μαύρο. Ρίχνει κάτι στο ποτό. Ποιο θα φάει μαύρο. Τσίπρας. Καλά. Αν δεν υπήρχε το μακεδονικό που και, που και πάλι με το μακεδονικό θα το κάνει ντέρμπι, θα έκανε περίπατο. Σίγουρα. Γιατί επικοινωνιακά σίγουρα. Είναι σε άλλη διάρκεια. Εγώ που δεν θα ψηφίσω τίποτα. Επικοινωνιακά είναι πολύ καλό. Δεν έχει τα μαρούλια, δεν, ούτε ναι. Μακεδονικό θα έχουν ούτε τίποτα. Όχι, όχι. Όλοι από κοστί. Όλοι αυτοί φυλάνε μακεδονικά. Όχι, όχι, μισό λεπτό για τίποτα. Θα του κοστίσει το μακεδονικό. Για το μέρισμα, πιο πολύ μαγιάνει τα αναδρομικά στου εστόλου και στου δικαστικού που προέρχονται από δεξιά δεξαμενή και ιδεολογικά παρά το μέρισμα. Λέγε. Κοίταξε για τον Τσίπρα. Καταρχήν, ναι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια που ακούστηκε. Ναι. Ότι υπήρχαν κάποιοι λέει, που κάνανε μία. Πώς το είπανε. Μία τέτοια ρε παιδάκι που κάνανε μια πορεία. Τι πορεία ήταν. 50 άτομα ήταν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και κάποιοι λέει του συλλάβανε, λέει του συλλάβανε οι αστυνομικοί αυτού κτλ. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν αληθεύει, αν είναι προπαγάνδα. Ναι. Πάντως, αν έγινε αυτό στην Ελλάδα το 2018, να έχουμε πολιτικούς κρατούμενους. Ό,τι και να υποστηρίζουν αυτοί, είναι τραγικό. Τι είπαν ότι έχουμε κρατούμενο στο δικό μα. Ρε παιδάκι μου, είπα, βγήκαν κάποιοι και φωνάζανε Μακεδονία είναι ελληνική. Να το εκεί είναι κάποια βίντεο ότι του συλλάβαν οι μπάτσοι.
Και τι τους κάνανε? Πού, μέσα στο παλέτο? Αυτό έγινε στο παλέτο. Όχι, όχι, απ' έξω. Ήταν κάποια παιδιά που βγάλανε μέσα ένα βίντεο μέσα από μια κλούβα και. Αλλά πήραν εντολή μπάτσι από τον κομμουνιστήρα του συλλάβου, τι να κάνουν και μπάτσι. Το θέμα είναι, όχι, εγώ δεν κατηγορώ την αστυνομία καταρχήν. Η αστυνομία πάντα ήταν και είναι ένα εκτελεστικό όργανο. Μπράβο, όπως και στρατό βέβαια. Ακριβώς. Ναι. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή το 2018 στην Ελλάδα το να γίνεται αυτό είναι τραγικό. Ναι. Είτε αυτό είναι κομμουνιστής, είτε κυβερνάει δηλαδή ο δεξιός και το κάνει στον κομμουνιστή, είτε κυβερνάει ο δίθεν αριστερός και τον κάνει στον δεξιό και πάει λέγοντας. Υπό διαρρέσεις δεν υπάρχουν βέβαια σήμερα, λέμε παλιά. Ναι. Πάτω γρήγορα και... Πάμε γρήγορα. Και σε μια μαστίκα. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, το μόνο που έχω να πω είναι ότι το μακεδονικό για μένα στο Τσίπρα θα κοστίσει. Μπα. Ο λόγος ο οποίος θα κοστίσει πληρώνει, είναι ρε, ότι πηγαίνει να το βγάλει και αυτό στο γρήγορο. Ναι. 9 στους 10 ανθρώπους εγώ που έχω συζητήσει δεν ξέρουν γιατί διαφωνούν. Απλά διαφωνούν από εγωισμό για το μακεδονικό. Ναι. Δεν ξέρει, τον άλλον το λες και δεν ξέρει γιατί διαφωνεί. Ναι. Αγράμματος δηλαδή. Όχι, δεν αγράμματος. Αλλά... έχει μια λάθος πληροφόρηση. Όπως. Λοιπόν, δεν υπάρχει σωστή και λάθος. Ναι. Όχι, απλά έχει μια λάθος πληροφόρηση επί του θέματος. Το τι πιστεύει ο καθένας για μένα δεν είναι σωστό και λάθος. Ναι. Εγώ με το Μαλάτο έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν πάω να πει ότι ο Μαλάτος είναι λάθος και εγώ είμαι σωστά. Έχουμε απλά διαφορετικές απόψεις. Πάντο γρήγορα. Αυτό λέω. Ωραία, πολύ καλά. Και πιστεύω ότι στο Τσίπρα θα κοστίσει. Αλλά ναι, η απέναντι όχθη, ναι, είναι τόσο ανύπαρκτη, ναι, που πραγματικά ενώ ο Τσίπρας έχει ασελγήσει στην Ελλάδα, πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναβγεί. Ναι. Και τους άλλους, τους απέναντι, τους γαλάζιους, θα τους φύγουν τα σαγόνια. Θα λένε μα καλά γιατί. Γιατί πληρώνουν για από πάνω. Ξέρεις, όχι, δεν είναι μόνο γι' αυτό. Αλλά... είναι γιατί έχουν έναν αρχηγό ο οποίος είναι μόνο για. Τι να πω, ρε παιδιά, εντάξει. Μόνο για λίστα Λαγκάρντ. Μπράβο, ναι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό κόμμα παγκοσμίως και δεν είμαι ούτε Σιριζέος και τα λοιπά. Λέω τα πράγματα που γίνονται. Που βγάζει περισσότερα σκάνδαλα η αντιπολίτευση από την κυβέρνηση. Στοπ, τέλος. Δεν ξαναγίνει αυτό. Στοπ. Αργιανή, γιουχάρατε παίκτες και καρυπίδι. Μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο κράξατε τον Καρυπίδη? Ποιος είναι ο λόγος που κράξατε τον Καρυπίδη? Να είστε ευγνώμονες απέναντι στον Καρυπίδη. Γάμα ΒΒ Α σε Sony με 4-3,5 που πέφτουν από τον πρώτο γύρο. Με 0 χρέη ο Καρυπίδης. Για ποιο λόγο? Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω. Αυτά που λες τώρα. Για ποιο λόγο πιστέψατε ότι θα πάτε Ευρώπη? Πιστέψατε ότι θα πάτε Ευρώπη? Και γιατί κράξατε τώρα τον τεχνικό διευθυντή? Και γιατί κράξατε τον πρόεδρο? Ο λόγος. Υποπτός. Ερώτηση. Μισό. Πηδάει ο Σιώπης υποπτός. Δεν πηδάνει center back υποπτός. Κάνει λάθος πάσα ο... πώς το λένε. Βελιζής. Ο Βελιζής υποπτός. Κάτι τέτοια άκουσα. Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Υποπτή. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Ένα λεπτό μπορώ. Μπορεί να πει και ο, να τοποθετηθεί και ο Μαλάτος, θέλω να ακούσω την άποψή του. Ένα λεπτό. Εγώ είμαι γρήγορος γιατί το λακωνίζει με στη φιλοσοφία. Ωραίος. Λοιπόν, πρώτον. Πάψτε όλοι να σκέφτεστε αριστερά-δεξιά. Τελείωσε αυτό. Σκεφτείτε ελληνικά. Χρόνια. Ελληνικά. Όχι. Κάτσε. Θα σκέφτεστε ότι είναι η νέα τάξη πραγμάτων από κάποιους σώρους, Ρότσιλντ κλπ. Ναι. Να μην τους λέω όλους, τους ξέρετε. Ναι. Και υπάρχουν και τα πατριωτικά κόμματα τα οποία πάνω και πριν απ' όλα έχουν την πατρίδα, τα σύνορα και το έθνος. Όπως λέει και ο κύριος Τραμπ. Εγώ λοιπόν είμαι αυτής της λογικής. Ναι. Από εκεί και πέρα, άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να έχει σαν σύνθημα το «Ελλάς μπορούμε». Κύριε Μητσοτάκη, να το αλλάξετε και να πείτε «Ελλάς δεν μπορούμε». Νάτος. Γιατί 44 χρόνια δεν μπορείτε. Μέχρι πριν 4 χρόνια υπουργός είσαστε. Δείξτε μας τι κάνατε. Πέστε μας, κύριε Καραμανλή, σοφέ της πολιτικής, πώς διπλασίασε το χρέος. Μετά τον κύριο Σιμίτη που είσαστε και ομοειδεάτες. Μετά δεν με συγκινεί το ότι ήταν Πασό και έλεγε ο κύριος Σιμίτη. Το ομοειδεάτες που πάει ρε. Ομοειδεάτες στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Με ο ταξίτε. Πάμε τώρα. Ναι. Έπρεπε λοιπόν για να μπορούσατε και να ζητάγατε τώρα ψήφο να πάτε στον ΟΗΕ όπως και πάει το 1936 ο Μεταξάς και το 1938 να σας δικαιώσει το Διεθνές Δικαστήριο και να απαλείψει το χρέος, το οποίο το 1963 ο πατέρας του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Κωνσταντίνος, σαν υπουργός συντονισμού στην κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου του γέρου της Δημοκρατίας,
Το επανέγραψε στον προϋπολογισμό, εάν δεν το ξέρετε. Σύντομα. Άρα λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, δεν μπορείτε. Ναι. Εσείς δε, κύριε Τσίπρα, προσπαθείτε να πουλήσετε την Ελλάδα χωρίς να σας συζητάει κανένας. Δηλαδή, από το 1993 έχουμε έγγραφο του ΟΗΕ που λέει να προσδιορίσουμε το όνομα των Σκοπίων. Και εσείς πάτε και τους δίνετε ποιο. Το όνομα μιας ελληνικής επαρχίας που δεν το δικαιούνται γιατί δεν έχουν εκεί πέρα τίποτα του ελληνικού. Μη σου πω ότι και το μοναστήρι και όλα αυτά είναι ελληνικές περιοχές. Και κακώς δεν είναι στην Ελλάδα. Του τέστην. 50 χιλιόμετρα τα σύνορα πάνω. Τελειώσαμε. Μόνο Τσακίρι, κανείς άλλος. Αυτή τη στιγμή. Μόνο Τσακίρι. Πραγματικά παγκόσμια κλάση στη Λίβερπουλ. Καλά, το Φιρμίνιο Άστον, έτσι, ο αδερφός του Λιμνιού. Αν τον Αγιαβαρβάρα Βραζιλιάνο. Συμφωνώ. Αγιαβαρβάρα Βραζιλιάνο. Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα. Είμαι πολύ αγαπημένο φίλο. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Και τις παραμονή στο βενζινάδικο, καφεδάκι και μίνι μάρκετ για όλα τα γούστα και για κάθε λογικό ή παράλογο πελάτη. Το πρατήριο του Σαββίνιο στη Θέρμη τα έχει όλα 24 ώρες και 365 μέρες το χρόνο. Είναι ο καλύτερος. Για το λόγο του ότι η καιρή είναι δύσκολη οικονομικά, η ΕΚΟ και το πρατήριο του Σαββίνιο έχει σούπερ προσφορά με πιστωτικές κάρτες Eurobank. 9 άτοκες δόσεις και επιστροφή χρημάτων από 3 έως 5%. Πιστωτικές κάρτες Πειραιός έως 12 άτοκες δόσεις εθνικής. Και παίρνει και πιστωτικές κάρτες American Express. Φυσικά παίρνει όλες τις υπόλοιπες πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, Κυριακές, εορτές και αργίες, 24 ώρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Τι λείπει σήμερα από τη ζωή μας, η καλή παρέα. Πού να τη βρεις, στο Facebook ή στο Instagram. Για κάποιους παραδοσιακούς τύπους που ψάχνουν φίλους για κουβέντα, παρεάκι και κουσκούς, βρήκα μια πιάτσα άλλο πράγμα. Πού, κάπου στην κάτω Τούμπα. Μπουγάτσα ή πιάτσα. Εκτός από τη φρεσκαδούρα και ποικιλία στα υλικά, μυρωδικούς καφέδες, πεντανόστιμα πυροσκή, τη μυρωδιά από τη ζεστή θεσσαλονικιώτικη κρέμα μπουγάτσα, έχουμε δίπλα και το περίπτερο που θυμίζει έντονα άλλες εποχές. Αλλά έχει τα πάντα, όλο το 24ωρο. Μπουγάτσα ή πιάτσα. Δίπλα το περίπτερο, ολιμερής και ολινυχτής, μεγάλο πεζοδρόμιο, μικρά μαγαζιά γύρω-γύρω, απέναντι η πιάτσα των ταξί, η ζωή μας μια πιάτσα, ένα χαμόγελο, μια παρέα. Παίρνεις εφημερίδα από το περίπτερο, τρως το πρωινό σου, δίπλα πίνεις τον καφέ σου, αν έχεις δύναμη, αγοράζεις με εχεμήθεια βέβαια το προφυλακτικό σου και αν ξεμείνεις από μπύρα, ο Δήμος φρόντισε, τη φόρτωσε στον καταψύκτη. Πιάτσα,
στην Αμφιπόλαιος 2, στάση Κλιματαριά. Νύχτα, μέρα, ανοιχτά. Είμαστε μια καλή παρέα. Με γλυκό κουσκούς. Οι πιάτσες πέθαναν. Η δικιά μας ζει. Και με αυτήν και η παρέα μας. Παραδοσιακά. Τι κάνεις όταν έχεις κάποιον να σε σκέφτεται 24 ώρες το 24ωρο? Απλά είσαι χαρούμενος. Τι κάνεις όταν αυτό σου δίνει ποικιλία στη γεύση, στην εικόνα αλλά και καλή παρέα? Απολαμβάνεις. Ζάπινγκ. Τώρα με νέα ιδιοκτησία. Ο Παντέλος με το θρυλικό μπίλια σας περιμένουν πάντα φορτωμένοι. Αν πεινάς, τι να πρωτοδιαλέξεις? Μπουκάτσα να λιώνεις τα πεινασμένα χείλη σου? Κλαμπ Γίγκας, πιο μεγαλοπρεπές και από το αφεντικό? Κρέπες με 35 ποικιλίες, βάβλες θεϊκές, ντόνατς, γλυκά σαν το δεύτερο αφεντικό, ρουκουμάδες γλυκού σαν τη γειτόνισσα, κρουασάν φρέσκα τεράστια σαν το χρέος της Ελλάδος. Αν είσαι fitness, έχουμε σαλάτες, κρύα πιάτα, φτερούγες από κοτόπουλο, 145 είδη διαφορετικών χυμών, ποτών και αναψυκτικών, με 24ωρη βάση delivery. Για τους οπαδούς 5 μεγάλες τηλεοράσεις. Πλέον και διοργάνωση παιδικών πάρτι, γενεθλίων, εορτών. Και αν ο παππούς μας άφησε και πήγε μακριά, μνημόσυνα αξιοπρεπή να τον θυμάται η γιαγιά. Ζάμπινγκ! Δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ της ΜΕΝΤ. Ανάμεσα σε τρεις οδούς. Χουρμούζι, παπάφι και κανάρι. Όχι τα πάντα όλα, τα πάντα από όλα. Και παιδιά, κανένα ευρώ να πάρω ένα κουλούρι, παιδιά. Ένα κουλούρι να πάρω, μια τυρόπιτα. Αδερφέ, μια τυρόπιτα να πάρω. Κύριε, ένα ευρώ να πάρω μια τυρόπιτα, ένα κουλούρι. Μια τυρόπιτα, ρε παιδιά. Να είσαι καλά, αδερφέ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πεντά ευρώ δεν έχεις, ένα κουλούρι να πάρω, μια τυρόπιτα. Μπέργκλερ. Μπεργκεράδικο στην Καλαμαριά. Μεταμορφώσεως 5. Τηλέφωνο 2314 007 722. Είμαι πολύ αγαπημένο, φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Όταν τα ρεζερβουάρ πεινάνε και είσαι δυτικά, σώθηκες. Όταν ψάχνεις πάρκινγκ, καλό και γρήγορο πλυντήριο, ξέμεινες από ξηρά τροφή και φούμα, σώθηκες. Όταν στο σπίτι τελείωσε το πετρέλαιο θέρμανσης, σώθηκες. Στη Λαγκαδά 24 ήρθε η Shell να σου δώσει ένα ποιοτικό πακέτο προσφορών. Βενζίνη καθαρή με την σφραγίδα της Shell, τιμές κανόνι και για τους πετρελαιοκίνητους, η σιγουριά της εταιρείας είναι το όπλο της μακροβιότητας του κινητήρα diesel. Πάρκινγκ όλο το 24ωρο με 60 ευρώ το μήνα και για τους περαστικούς 1 ευρώ η ώρα. Πλήσιμο μέσα έξω μόνο 7 ευρώ. Πλήσιμο με κερί, προσφορά ασύλληπτη, μόνο 25 ευρώ. Μίνι μάρκετ και αξεσουάρ για να ντύσεις το τετράτροχο με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και διανομή πετρελαίου ό,τι ώρα μας χρειαστείς. Ο Δημήτρης Γιάμαλης γίνεται ο στρατιώτης των αναγκών σου. Με ένα τηλέφωνο στο 6945-266-144. Η Shell είναι η εγγύηση δυτικά. Λαγκαδά 24, όλο το 24ωρο, για όλες τις υπηρεσίες, είμαστε δίπλα σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων, αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ,
σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες. Λοιπόν, καθήκια, το 540-601 στη διαδικασία. Εκεί τι θα του κάνω. Και όπως είπαμε, έτσι, εμένα προσωπικά, ρε παιδιά, είτε είστε άλλων ομάδων, είτε παοκτσίδες, μην με επείτε για Λουτσέσκου. Αν θυμάμαι, όχι, λοιπόν, επειδή στείλατε. Με τους άλλους, πάμε. Όχι εδώ. Χαιρετίσματα στην ταβέρνα την Αυλή, στην κυρία Βρύση, στην κυρία Μέλη και στον Τέρι και στον Βλάχο τον Κώστα, στον ΟΠΑΠ εκεί, που θα κάνουμε, λέει, λαϊκό δικαστήριο, μία μέρα θέλει οπωσδήποτε να πάμε εκεί με τον κομμουνιστή, ο οποίος θα κάνει σαλάτα, λένε εδώ. Γιατί? Βρίζουν τον κομμουνιστή. Λέω, κομμουνιστές, τεχνικό πρόβλημα, Κοσμοτέ. Μας στέλνει πιο αργό ίντερνετ. Θα βγει ζωντανά η εκπομπή, αλλά σε χαμηλότερη ποιότητα. Καταρχήν, μην πεις καμιά λακαμία ότι φταίω εγώ. Θα σου αποδείξω αύριο με τον αριθμό της βλάβης. Εντάξει, και μετά λέει: έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή στο ραπτό.gr. Θες να την ακούσει οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Ο κομμουνιστής. Ναι. Πάμε σε γραμμές. Ναι, ναι. Να πούμε ένα μεγάλο χαιρετισμό, ναι, στο ΔΣ του chat και στον πρόεδρο, τον νοσταλγό του Μαγκουκούλα. Ναι. Καθώς και στην Επιτροπή Ανάλυσης και Παρακολούθησης Μαρμίτας και στον πρόεδρό της. Αλλά και στα επιτροπικά οφίτσια, τα οποία αυτή τη στιγμή τελούν υπό κάποια σιγή. Υποκατάληψη. Λοιπόν, και θέλω λίγο μισό λεπτό. Όχι, έλα, Ραπτόπουλε, μην είσαι άδικος. Όταν στήριζαν την εκπομπή και κάναν τα like, ήταν καλή. Δεν γουστάρω, ρε, να με στήριξε. Καλά, εντάξει, τώρα δεν γουστάρεις. Παλιά έβγαινες στην. Πώς το λένε, έβγαινες στα διαλύματα. Like. Τώρα μην λες. Μην κάνεις αυτό που κατηγορείς. Χέσαι με τώρα. Πάμε like και mic τώρα. Πάμε τώρα. Άθιμα αυτό που είπες για την Καλαμαριά. Ναι, εντάξει, το έσπασε το αίτητο του Απολλωνάρη, σας το έσπασε. Τεράστια Απολλωνάρα. Πάμε στον κόσμο. Ποιος τον κόλ. Την Καλαμαριά δεν θα κάνουμε δουλειά. Ποιος τον κόλ. Πάμε στον κόσμο με την Καλαμαριά. Να λέτε όνομα και ομάδα. Κανένα σχόλιο για τον Ηρακλή που έχασε πάλι. Άσε ρε με τον Ηρακλή δουλειά θα κάνω, ρε. Άσε με ρε με τον Ηρακλή. Θα σωθεί εκεί είναι. Άθιμα το κόλ. Σταματήστε ρε, πάμε. Έλα, πάμε, καλημέρα, ναι. Ούξινος επόμενος. Ναι. Έλα, Κώστα, τι κάνεις? Καλά, φίλε. Σου δυνατά λίγο, πέρα, ρε. Δυνατά, δώσε. Έλα, ναι. Λοιπόν, με λένε Κώστα και εμένα από Νέο Νέα. Ωραίος. Αθήνα. Όχι, από την Νέα Νέα. Από το μπαλκόνι βλέπουμε Φιλαδέλφια. Μπράβο. Λοιπόν, καταρχά την καλησπέρα μου σε όλους. Να σε καλά. Ομάδα Κώστα. Μύρε τον κόβεις, ρε. Λέγε, ρε, φίλε. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την πρόκριση. Ωραία. Πού θα πάει? Πού θα πάει? Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω λίγο με τον κύριο Μαλάτο, αν γίνεται. Εδώ η ομάδα είσαι, φίλε. Αεξίσιμα. ΑΕΚ, ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα αρχικά να το ρωτήσω άμα εκλεγεί βουλευτής, άμα θα έρχεται στην εκπομπή, γιατί εγώ δεν θέλω να μην έρχεται για να την παραμελήσει, γιατί είναι ιστορική προσωπικότητα, γιατί και στο chat που εδώ έχετε στο YouTube, τον αγαπάνε όλοι, μιλάνε με τα καλύτερα λόγια. Και θα ήθελα να μου πει ειλικρινά, δεν το λέω για κακό, για ποιο λόγο κάποιος να τον ψηφίσει να γίνει βουλευτής, ναι, αντιπρόσωπος της χώρας. Καλό. Για ποιο λόγο εγώ να τον ψηφίσω, τι θα κάνει, γιατί δεν μας έχει πει κάτι παραπάνω σχετικά με αυτό. Ναι. Και θα ήθελα να γίνεται να μας πει την άποψή του. Ναι. Θα κάνουμε μια συζήτηση λοιπόν. Ναι, γρήγορα όμως. Ναι. Αμέσως, ναι. Ναι. Εγώ θα σας πω επιγραμματικά ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται πρώτον να πάει στον ΟΗΕ ο κυβερνήτης και να ζητήσει την απάλληψη του χρέους και του επαχθούς χρέους, όπως είχε γίνει, όπως προανέφερα. Δεύτερον, να αλλάξει το φορολογικό σύστημα στο 10% στις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε. Αφού είναι εντολή απέξω, τον πρωτογενή τομέα. Εντολή απέξω. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε απ' έξω. Μες στο σπίτι μου κάνω ό,τι θέλω. Μόλις μπει ο Αμερικάνος, μπακ, κυρία Μέρκελ. Όχι. Ξέρουμε να λέμε όχι. Για να γυρίσουν πίσω και τα 600.000 παιδιά που είναι στην ξενιτιά χωρίς λόγο,
Και τρίτο, να στρέψουμε τον κόσμο στην πρωτογενή παραγωγή και να αναπτύξουμε τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές. Επόμενη γραμμή, καλημέρα σας. Απάντησε, ναι. Τα γρήγορα. Ακούμε. Ναι, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλησπέρα, φίλε. Γιάννης από Ζωγράφου. Γεια σου, φίλε από τον Ζωγράφου. Τι είσαι, κύριε. Παναθηναϊκός. Γεια σου, παδέ, γεια σου. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Λοιπόν, πήρα να μιλήσουμε για δύο θέματα. Αρχικά θέλω να μιλήσουμε με τον Παναθηναϊκό λίγο, μπορώ. Δεν νοείται, ναι. Είναι μηδενιστής απέναντι στον Δόνη. Και στην ομάδα. Αυτό, αυτό. Να πω λοιπόν. Ρε φίλε, είναι δυνατόν να μιλάς εκεί για τον Δόνη? Για τον? Για τον Δόνη. Γιατί τι είναι, ρε φίλε, ο κουμπάρος μου είναι. Καλά, και εσύ δεν είναι ιερή Αγελάδα, ρε Σιγιάννη. Κάτσε, να σου πω. Όλοι ασυλία. Δεν είναι ιερή Αγελάδα και να είναι ιερή Αγελάδα δεν είμαστε στην Ινδία. Ο Δόνης δηλαδή, εντάξει, υπήρξε παίκτης του Παναθηναϊκού και τι μου λέει προπονητικά εμένα. Δεν με νοιάζει καν τι υπήρξε. Αλλά για το έργο που έχει κάνει ως τώρα. Μα έχει κάνει πολύ καλό. Είναι δυνατόν να κράζει τον Δόνη μα. Δεν κράζω τον Δόνη, όπα. Δεν θα παραφράσει αυτά που λέω. Κράζω τα κολλήματά του. Πες μου τι κολλήματα δηλαδή. Το γιο του, πρώτο και καλύτερο. Αρχιβίσμα του Γερατά. Εκτός από αυτό που το παραδέχομαι και εγώ, πες μου άλλο ένα κολλήμα που έχει δονήσει. Άλλο, που έχει παραγωνίσει πέντε παίκτες που έπαιξαν με την Ξάνθη. Ποιους? Ο Τζανδάρης. Έχουμε καλύτερους παίκτες για τον Τζανδάρη. Για πες, ποιοι είναι? Όχι, δεύτερος παίκτης, λέγε. Κάτσε, είναι ο Κάτσε. Εμμανουήλιος, δεν πήγε καν. Ο Κουρμπέλης είναι πολύ καλύτερος από τον. Καλά, ο Κουρμπέλης είναι και αρχηγός μας. Ναι, άλλο, λέγε άλλο. Πέντε παίκτες εγώ να σου πω που παίξανε με Πανατολικό και δεν ξαναεμφανίστηκαν στο κύπελλο. Πες τους, τα ονόματα. Πες, Παντελάκης. Παντελάκης. Αποστολάκης. Παντελάκης. Σέχου. Τι Σέχου. Τι Σέχου, αυτοί όλοι έχουν υπογράψει πνευματικά συμβόλαια, ρε παιδιά. Ενδεκάδα ή να τους βάζεις. Να τους πάρει αποστολή και να δοκιμαστούν. Έλα, αυτό δεν είναι λόγος. Δεν είναι λόγος, ρε φίλε, κάτσε μισό λεπτό. Και επίσης, πες μου εσύ ρε φίλε που είσαι με τον Δόνη και μπράβο καλά κάνεις και δεν βρίσκεις αρνητικά. Τι έκανε στα ντέρμπι και στα δύσκολα μάτς, ορίστε. Με τον Παναθηναϊκό. Ναι, να σου πω, Πες μου, θα μου πεις. Θα σου πω. Πήρε ένα στα τέσσερα. Ένα. Όχι. Α, και... άκουσε με λίγο. Καταρχάς, από την αρχή και εσύ και εγώ πιστεύουμε ότι αυτή η ομάδα δεν πάει για τίποτα φέτος, έτσι. Λάθος κάνεις. Εγώ πίστεψα ότι μπορεί με μια σωστή τακτική να ανέβει κι άλλο. Πάμε παρακάτω. Εγώ το πίστεψα. Δεν το είδα στην πορεία. Γιατί με την Ξάνθη παίξαμε πάρα πολύ καλά την πρώτη αγωνιστική. Κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καλή κατάσταση τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι? Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Τι σημαίνει, θα μικρύνω εγώ για τις απαιτήσεις μου? Θα λέω ότι είμαι δέκατος μου ζουνί. Σε άλλο κόσμο ζει. Όχι, δεν ζω σε άλλο κόσμο. Σε άλλο κόσμο ζει. Όχι. Σε παράλληλο σύμπαν. Έχω δει αλλιώς τον Παναθηναϊκό και δεν συμβιβάζομαι με τα σημερινά δεδομένα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιο παίζει πού. Μα άκουσε με, και εγώ τον έχω δει αλλιώς. Αλήθεια σου λέω. Και τι θα λέω εγώ, μπράβο Πέμπτη. Να κάνουμε το χόρτο μαγικό στην κερκίδα. Κολοτούπες θα κάνεις. Για πες το τότε. Λες να μ' αρέσει, αλλά πώς δεν τριζητάς... Λοιπόν, stop. Επόμενη γραμμή. Stop. Μισό λεπτό. Stop. Επόμενη γραμμή. Μισό λεπτό εγώ. Η Αριανή. Έκλασε κανένας? Εγώ όχι. Εσύ, Ερμαλάτο. Ναι, ρε. Εγώ δεν έκλασα. Εσύ βρωμάς. Μπούκοβο, το Μπούκοβο. Το Μπούκοβο, ρε. Μας έχει ένα θύμα. Το ρέψε. Μας πέρασε. Από ωραίο το σάντουιτς πήρε. Μυρίζει κλανιά το σάντουιτς, φαντάζομαι. Κατόπαρδι είναι αυτή που. Από πού ψώνεις να πάμε, ρε. Αριανή και Παναθηναϊκή. Μη ζείτε σε παράλληλο σύμπαν. Σωστά μιλάει ο Ασλαμάς. Πριν δύο χρόνια παίζετε με το σουβλί. Εσείς δεν θα έπρεπε καν να παίζετε αλφαεθνική. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Για το λόγο που έπεσε ο Ηρακλής. Για το λόγο που έπεσε ο Ηρακλής. Πε ένα ευχάριστο τον Πάο. Σώθηκε. Πε ένα ευχάριστο τον Ολυμπιακό. Με το δόγμα του Ιλάρου σώθηκε. Με τον Δόγμα Αδριανόπουλο. Για τον Αδριανόπουλο. Δεν ρίχνω το μεγάλο μου αντίπαλο. Δεν είχε μισό λεπτό. Που ήταν μια κατασκευασμένη θεωρία εκείνη με τα λουλούδια για τον Ηρακλή. Ναι. Που ο ίδιος ο Ροκίδης είπε ότι πιέστηκα για να ενοχοποιήσω τον Παναθηναϊκό. Το Ροκίδη και τον Νικολαβάρη. Ο Ηρακλής είχε βάλει detective που δεν έφερε ούτε ένα στοιχείο σαν κατηγορητήριο εναντίον του Παναθηναϊκού που τότε κατηγορήσουν τον Γιαννακόπουλο. Και στο οποίο ο Αδριανόπουλος στην ψηφοφορία μήπως ψήφισε πρώτος. Που σημαίνει ότι δεν ήξερε την έκβαση του αποτελέσματος. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Γρήγορα. Ο κύριος Αδριανόπουλος που ναι. Έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός υπήρξε και ήταν πάντο μεγαλύτερο σύλλογο. Πάμε. Τι ακούω τώρα. Πάμε. Κάτσε εσύ, Άκη. Πάμε. Ψήφισε πάντω ναι. Υπέρ σου. Πάμε. Πρώτος. Πάμε. Ακούγομαι. Ναι. Δεν κρινόταν η έκβαση του πορεία. Κώστα Παναθηναϊκό. Τι. Από πού. Κώστα Παναθηναϊκό. Ναι, ακούσαμε, ρε φίλε. Από πού παίρνει. Καλημέρα. Από Μαρούση. Μαρούση, πάμε. Γεια σου, Κώστα, καλημέρα. Λοιπόν. Θέλω να μιλήσω λίγο με τον Μαλάτο, ο οποίος θέλει να γίνει βουλευτής. Όχι, Μαλάτο. Ο κύριος Μαλάτος, όχι Μαλάτος. Όλα αυτά τα χρόνια ανελιπώς υποστηρίζει, όλους όσους έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Υποστήριζε τη Χούντα. Μετά το Πασό που μας έβαλε σε αυτό το λούκι που έχουμε τα προβλήματα τώρα. Τώρα υποστηρίζει τον Καρατζαφέρη, ο οποίος είναι εκτός τόπου και χρόνου και δεν θα μπει καν στη Βουλή.
Ποιος νομίζει ότι είναι ο κύριος Μαγάτος? Πάντως κάτι αντίθετο από σένα. Όπα. Κύριε Μαγάτος, εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι θα βγείτε βουλευτής και θα πάτε στην Ευρώπη να διαπραγματευτείτε με τη Μέρκελ και θα φέρετε αποτέλεσμα? Αυτό θα το αποφασίσει ο λαός της Θεσσαλονίκης, όχι εσείς. Α, πάει, ναι. Να σας πω κάτι, με όλο το συμπάθειο. Το είδατε, σας βουλιάζει το πιστικό. Ευχαριστώ για το συμπάθειο. Συνέχατο. Όχι, ειλικρινά το εννοώ. Θα πάτε στην Ευρώπη και θα τους πείσετε να μας βοηθήσουν να κόψουν το χρέος και τα λοιπά. Εδώ πηγαίνει στην Ευρώπη και ο ΠΑΟΚ, αυτός δεν θα πάει στην Ευρώπη. Πλάκα μας κάνεις. Τους κάνουν τον πάτο, σαν τον πηγάνε του Μελιγαλά. Πήγανε, φύγανε 4 κόλλα από την Μπενφίκα και πρέπει να πάνε 8. Έκανε fair play η Τσέλσι. Οι άλλοι δεν πήραν πόντο. Ας πάει και ο Μαλάτος. Τι χειρότερο θα κάνει στην Ευρώπη δηλαδή από ό,τι έκανε η ΑΕΚ? Ποιο, τι. Να πω. Απέλησε 150 άτομα κύριο Σαββίδης που έκανε άλλη. Κύριο Σαββίδης, πείτε. Θα πούμε, φίλε, θα πούμε. Για Παπαδόπουλο και Τραϊάννα. Πώς γίνεται να πάτε στην Ευρώπη να διαπραγματευτείτε όταν κάθε φορά που μιλάτε ακούγεται σπέρμα να βγαίνει από το στόμα σας? Έλα τώρα ρε φίλε, εντάξει, χαλάρωσε λίγο και εσύ. Παίρνω από το στόμα. Έπρεπε να ντρέπεσαι ρε Καράγκιος. Επόμενη γραμμή. Πες κάποιο επιχείρημα. Και εγώ διαφωνώ μαζί του, ναι, αλλά, κάθετα, αλλά με επιχειρήματα. Δεν μου λες, αυτός ο κεφάλος από παντού. Μήπως με μπερδεύεις με το στόμα της μάνας σου. Έλα, μαλάτο. Έλα, χαλάρωσε και εσύ. Όχι, δεν χαλαρώνω τον αλήτη. Δεν μπορεί να παίρνει ο καθένας και να λέει τέτοια. Η μανούλα του τι φταίει, καημένη. Και η μάνα του δεν φταίει. Εκείνη του δώσε αυτή την αγωγή. Ω, λάθος κάνει. Διαφωνώ. Σε αυτό, Γιάννη, λυπάμαι, αλλά διαφωνώ. Εκείνη και ο δάσκαλός του. Όχι, ο δάσκαλός του και η μαμά του μπορεί να ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Μη. Και αυτός μετά να βγει. Θα το πάμε αλλού και εγώ. Ο κύριος ο Ζαβουνοκέφαλος, ο Παπαδόπουλος, ο Κοκκινομάπουλος. Σταμάτα λίγο ρε μαλάτο. Σταμάτα, τελείω, μη στραγωγές. Πού ήθελε να επαυτώσει την. Πώς ήθελε να την. Κακό ήταν που φλέρταρε. Ναι, τι γνώμη έχεις? Για μένα. Ναι. Εντάξει, η κοπελίτσα αυτή θέλει να τραβήξει την προσοχή με κάθε τρόπο. Και απλά έκανε. Πήρε ένα θέμα το οποίο όντως υπάρχει. Σεξουαλική παρενόχληση στις γυναίκες. Το εξέφρασε με πάνω σε ένα εντελώς ανεδαφικό το παράδειγμα που έφερε. Δηλαδή η καλημέρα του Κυριάκου Παπαδόπουλου δεν ήταν ότι την έβαλε χέρι κτλ. Ναι. Κοίταξε. Την ενόχλησε ο Ινικός. Το θεώρησε ότι. Τραγικό είναι αυτό. Έπρεπε να πει. Έπρεπε, λάθος. Συγγνώμη, ρε Μαρή, εσύ αν ποτέ έχει φλερτάρει μέσα σε μαγαζί. Ναι. Φλέρταρε στο πληθυντικό. Ανάλογα. Εμένα με έχεις κάνει, ρε παιδιά. Μισόλυτο. Θυμάμαι να μιλάω στο πληθυντικό, ούκο λίγες φορές, και θυμάμαι και στον ελληνικό. Λοιπόν, τα ζυγίζω και είναι και ένα. Λοιπόν, με τι διέστηση. Έχεις πηδήξει γυναίκα νεότερη πολύ που να σου μιλάει στο πληθυντικό. Σε εξητάρει αυτό. Νεότερη πολύ. 25 χρόνια πιο νέα, 20 χρόνια πιο νέα. Και σχέση. Να σου μιλάει στο πληθυντικό και να κάνει σεξ. Σε εξητάρει αυτό, ρε. Στο σεξ, να μου μιλάει στο πληθυντικό. Ναι, κύριε. Δεν μου είσαι κάτσει, θα το ήθελα. Με εξητάρει. Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν. Εντάξει, πάμε, επόμενη γραμμή. Ωραίο, καλό. Τι λες, άλλα λέγαμε και άλλα τον είπες. Πάμε, είναι πολύ ωραίο. Καλησπέρα. Γεια σου. Λέγε. Σταύρος από Πάτρα, Εθνικός και Έβερτον. Ω, νάτος. Εθνικά. Τι έκανε ο Εθνικός? Γιατί είναι τώρα, δεν μπορούμε να μεταλλοφίτσα. Τι έκανε ο Εθνικός? Σήμερα κέρδισε 3-1 την Παλαιοχώρα. Ο Καραδήμος δεν ακόμα, ο Λουκάς δεν ακόμα. Ο Λουκάς είναι ακόμα, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ένα από τα πιο ειδονιστικά Σαββατοκύριακα για τη ζωή μου. Πήγαμε μέσα στη Νίκαια και βαθμό στο 93 με κεφαλιά. Ωραίος. Με ντου παίκτη του Ιωνικού στο τέλος στην εξέδρα μας, επειδή του βρίζαν τη μάνα. Ωραίος. Πήγε να τους παίξει. Πιανού ντου. Αμυντικού του Ιωνικού. Κάποιοι ρωτάνε, σε διακόπτω. Γιατί στον Ατρόμητο δεν πάει ο κόσμος? Γιατί δεν έχει έδρα σαν την Προοδευτική και σαν τον Ιωνικό? Γι' αυτό δεν πάει ο κόσμος να δει τον Ατρόμητο. Γιατί συνέχισε. Ο πρόεδρος του ήταν τσιράκι των μεγάλων ομάδων 10 χρόνια. Και γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Έχει 2.000 εισιτήρια. Και... πάμε. Ναι. Με 500.000 δήμο. Ναι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το βράδυ στη συναυλία των Delinquent Habits, νομίζω ο Μάριος και ο Γιώργος, που είναι γνήσιο πάζης μουσική, θα το εκτιμούν αυτό το συγκρότημα. Ναι, ναι. Δεν πεθαίνω, ναι, ναι. Μπαντάρα μας, ναι. Να τους ακούσαμε, θες. Λοιπόν, θέλω μία άποψη για Liverpool, Μάρη. Δηλαδή και σαν Everton δεν τα έχουμε να τα πούμε καιρό. Πήγαμε, τους παίξαμε 90 λεπτά στα ίσα και κοιμήθηκε Θεός για να βάλουμε τον κόλ της σοφάρισης. Το ότι είναι μικρή ομάδα United σήμερα φαίνεται στο pressing της Liverpool ότι δεν αντέχει και τρώει τον κόλ. Αντίθετα, στο pressing που έκανε η Chelsea, πώς λένε, η City στη Chelsea, το φάγε. Λεπτομέρεια για προπονητές. Τι θες, για τη Liverpool. Ναι. Για το φάρδο της, όχι για τη Liverpool. Για το φάρδο της.
Για το φάρος, δηλαδή πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο γι' αυτό. Περίμενε, περίμενε. Έτσι λέτε. Και στα δύο, στο πρώτο, στο, περίμενε, περίμενε. Στο ένα γκολ που μπαίνει από τα αριστερά ο Μανέ, ναι. Το τάκλιν που του κάνει ο, νομίζω είναι ο Λίντελο, του κάνει τέλειο τάκλιν, του κάφτει κόντα και περνάει. Στο άλλο, και με στη συνέχεια το σουτ χτυπάει στον Γιάνν και αλλάζει πορεία, μπαίνει μέσα. Ρε στο φίλε, άλλο χτυπάει στον Παγί. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Η εικόνα της όταν κάνει 36 τελικές, τώρα εμένα δεν ξέρω το που λέω. Κάνουμε χαβαλέ με τις κόντρες. Αλλά όταν κάνει 36 τελικές, θα έχει κάπου και τύχει. Καλά λέει. Καλά. Έτσι είναι. Κάνει 36 τελικές. Φύγαμε. Εγώ κάνω 6. Παρακάτω, λέγε εθνικάρα. Λοιπόν, αυτά τέλεσε. Με τον Λουκά ελπίζουμε να ανέβουμε φέτο. Έχουν την Ιεράπετρα στον όμιλο. Βάζουμε θα την ξέρει την Ιεράπετρα. Την είδε και μέσα στο Άρκα. Θα μα πει. Α, όχι για τον Μπουφό. Θα γυρίσει πίσω. Α. Γιάννη. 6 Γενάρη είναι το μεγάλο ντέρμπι, εθνικό Ιεράπετρα. Εδώ κάνω. Αθήνα. Να μα βρει πρώτη. Φίλε εθνικέ, να σου πω λίγο κάτι. Δεν θέλω ρε φίλε να σε στεναχωρήσω, αλλά όπως έλεγα και στο φίλο μου τον Αντώνη, τον εθνικό, το λέω και σε σένα. Γιουρβαλάκι αυτό. Ναι, το Γιουρβαλάκι. Όσο υπάρχει, τα χαιρετίσματά μας στο Γιουρβαλάκι. Γιουρβαλάκι, ναι. Όσο υπάρχει Ολυμπιακός στην Αλφα Εθνική, δεν ανεβαίνεις και που να χτυπιέσαι. Εκτός αν βγεις και αποποιηθείς μια και καλή το Καρεσκάκι και παίζεις το Μοσχάτο. Μόνο τότε θα ανέβεις. Ήδη έχει αποποιηθεί. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Μ' ακούς. Ναι, φίλε. Νίκος από Καμίνια, Ολυμπιακός. Καλώς τον. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, φίλε. Πήρα να μιλήσουμε λίγο για το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Ναι. Για ποιο? Για το μεγαλείο. Το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Για τη Μίλαν θα σε πει. Ωραία. Ναι. Και να μιλήσω λίγο με το φίλο μου τον Παοκτζή. Ωραία. Εδώ είσαι. Λέγε. Ρε φίλε, να σου πω λίγο, γιατί θα με τρελάνεις και εμένα, θα τρελάνεις και τον κύριο Μαλάτη. Είναι δυνατόν να μου λες ότι ο Πάοκ έχει καλύτερο υλικό από τον Ολυμπιακό? Είναι, φυσικά. Κάτσε, θες να το πάρουμε ένα προς έναν παίχτη για να τελειώσουμε? Μην το πάμε. Θα το αργήσουμε πολύ, φίλε. Η άποψή μου είναι ότι έχεις καλύτερο υλικό. Ωραία, περίμενε. Έχει καλύτερη άμυνα, απάντησε μου λίγο. Βέβαια. Έχεις καλύτερο παίχτη από το ΣΕ. Τι έχω? Έχεις εσύ καλύτερο παίχτη από το ΣΕ. Θεωρώ ότι ο Βαρέλα είναι καλύτερο. Θα με τρελάνεις τώρα. Η άποψή μου είναι αυτή. Πάμε παρακάτω, λέγε. Τρελάνω. Κάτσε ρε φίλε, γιατί αυτό που μου λες, τι να σου πω. Για κέντρο, για πες μου λίγο, γιατί για κέντρο είσαι ανύπαρκτος. Το έχεις παραδεχτεί κι εσύ αυτό. Αν εξαιρέσεις τον Καμαρά, δεν έχεις κάτι το ιδιαίτερο στο κέντρο. Παρακάτω, Φορτούνι Πέλκα. Το Καμαρά θα τον ήθελα στον ΠΑΟΚ, εννοείται. Φορτούνι Πέλκα, γρήγορα. Με Πέλκα, καμία σχέση. Πέλκα θέλει. Και δυο, πρόσεξε, Φορτούνης Πέλκας και δυο είναι ντεφορμέ, αλλά για μένα ο Πέλκας αυτή τη στιγμή... Ο Φορτούνης είναι σε καλό ανεβασμένο. Ο Φορτούνης είναι ντεφορμέ. Έχει πιο ποιοτικό παίχτη από το Φορτούνη. Καλό δίμηνο έχει ο Φορτούνης. Κοίταξε, σου πω λίγο. Καλό δίμηνο ο Φορτούνης. Φίλε, για μένα ο Φορτούνης, να σου πω λίγο κάτι, αυτά που λένε τώρα καλό δίμηνο, όταν στο ένα μάτς λένε τον έβαλα να σηκώσει την πλάτη στον Ολυμπιακό και δεν τα κατάφερε και στο άλλο μάτς έπαιξε, εμένα δεν μ' άρεσαν αυτοί οι παίκτες. Ή θα παίζει όλα τα μάτς 8. Ή δεν θα παίζει, όχι στο 1-6 και στο άλλο 10. Παρακάτω. Σέντερφορ, μην το λες. Δεν μπορεί να κλείσει ως δεύτερος φόρο Φορτούνης, όπως ο Πέλκας, φίλε. Να ρωτήσω κάτι τον Κώστα θέλω. Ρε Κώστα, μου λες ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει εξτρέμ που σκοράρουν, ωραία. Δεν έχει, όχι. Έναν έχει και είναι τραυματίας, εξασθενισμένος, διαλυμένος, ναι. Βιολογικά ο Λάζαρος. Άλλο δεν έχει. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πιστεύεις ότι αν είχε εξτρέμ που σκόραρουν, θα έπαιζαν στον Ολυμπιακό? Α, τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς? Εννοείται πως σοβαρά μιλάς. Ξέρεις πολλά έχεις να σκοράρεις. Ο Γκαλέτη πώς είχε έρθει, παιδί μου, ο Γκαλέτη. Πόσο χρονών είσαι? 20 χρονών είμαι. Είσαι νεαρός και δεν θυμάσαι. Είσαι νεαρός ρε φίλε. Καταρχήν τα εξτρέμ στις ομάδες πριν 10 χρόνια, 15, βγαίνουν ναι, ναι. Και σκόρερ πρώτοι. Το Μυραλά μόνο να ρωτήσει τον πατέρα σου αν είναι Ολυμπιακός. Σαν εξτρέμ ή σαν δεύτερος επιθετικός. Πώς είπαμε το όνομά σου, ποιος... Νίκο, τώρα καταλαβαίνω γιατί θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερο υλικό από τον ΠΑΟ. Επόμενη γιατί είσαι 20 χρονών. Είναι νεαρός ακόμα. Έχει. Και Μπράουν, είχε center for. Ναι. Μυραλά στην πρώτη του χρονιά. Τώρα τι να συζητήσω. Να βαντάρω τον Ολυμπιακό δεν μ' αρέσει, αλλά είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι, ρε. Αλήθεια πάντες. Άστο. Άλλο αυτό. Άστο, είχε όμως και καλούς παίκτες. Όχι άλλο αυτό. Φίλε, εγώ δεν είχε και καλούς παίκτες, ρε φίλε. Τα εξτρέμ του Παναθηναϊκού πόσα γκολ έχουν και πόσα γκολ έχουν τα εξτρέμ του Ολυμπιακού. Αυτού του Παναθηναϊκού που χλεβάζει προπονητικά το δόνει ο φίλος μου. Μισό λεπτό. Κριτική. Δεν βρίζω τον το αποσύρω. Επόμενη γραμμή. Άντε, πόσα γκολ έχουν τα εξτρέμ του Πανιωνίου και πόσα γκολ έχουν τα εξτρέμ του Ολυμπιακού. Αντιστοίχως δεν σκοράρουν και τα εξτρέμ του ΠΑΟ. Να απαντήσω λίγο στο μήνυμα. Ό,τι γουστάρεις. Γιώργο λέει δεν πρέπει να υποστηριχθούν οι νέοι στην Ελλάδα. Ρωτάει. Ναι, να σου απαντήσω λίγο φίλε. Εγώ είμαι της άποψης
Γι' αυτό που λες για τους νέους στην Ελλάδα, ναι, ότι πρέπει να υποστηριχθεί ο πιο άξιος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι Έλληνας, αν είναι Αιγύπτιος, αν είναι Τούρκος. Όταν εγώ, φίλε, να σου πω λίγο την ιστορία μου, υπήρχε μια εποχή που είχα μείνει άνεργος. Ναι. Όταν πήγα λοιπόν να δουλέψω στα Ροδάκινα, ήμουν ο μόνος Έλληνας. Δεν πήγαινε κανένας άλλος. Ναι, σε πληροφορώ, ναι, ότι η μισθή ήταν άθλια, αλλά μόλις μ' άκουσα να μιλάω ελληνικά, ενώ οι άλλοι ήταν κάτι μπρατσωμένοι μέχρι εκεί πάνω, εμένα πήρανε. Γιατί ήμουν Έλληνας, γιατί σου λέει με αυτόν θα βγει μια άκρη. Ωραία, μίλησε. Επόμενος. Πού ήταν οι άλλοι Έλληνες όμως. Ποιο μέρος ήταν που πήγες. Στο τέτοιο και κλασικά. Στα... Πού είστε, διάλεγε. Εσόβαλτα. Στα Γιάννητσα είναι. Λέγε, φίλε, ναι. Καλά, δεν ξέρει που δουλεύει. Όχι, δεν είναι δυνατά, φίλε, δεν ακούμε. Λέγε. Και πώς το χωριό. Βγάλ το hands free. Όλα καλά. Βγάλ το hands free. Βγάλ το hands free! Έλα, έλα, Κώστα, καλησπέρα! Βγάλ το hands free! Αεξής είμαι! Δεν σ' ακούω! Πάμε επόμενο, δεν σ' άκουγα καθόλου! Πάμε επόμενο, ναι! Λέγε! Πάμε στον επόμενο, λέγε! Ματιασμένοι είστε! Έλα, καλημέρα! Ναι, πάμε, άρε σχιζοδήμο. Ακούγομαι. Έλα, ναι, έλα. Όνομα και ομάδα, φίλε, πάμε. Κάμω το ταλικάκι σας μια ώρα. Είμαι. Λέγε, τελείωνε, λέγε, ναι. ΑΕΚΔΙΣ, πώς είναι την ομάδα. Την ΑΕΚ. Και γλωσιές είσαι, φίλε. Κοίταξε να δεις. Έπρεπε, για να... έπρεπε κανονικά να χάσεις το μάτς. Έτσι. Γιατί μόνο τα τρία που χάνει ο Μπαλκάν δεν χάνονται. Τα δύο δεν χάνονται. Παίζεις 4-4-2 με εξτρέμ αυτή τη φορά. Δηλαδή το παιχνίδι του Ζουνίδη είναι 4-4-2 με δύο δεκάρια στα εξτρέμ. Τα καταργούμε, Μπακασέτα και Μάνταλο, και πάμε με τον Πογιέ και τον Γκλοναρίδη. Μέτρια χαφ στο χώρο του κέντρου. Το παιχνίδι πήγε στη δύναμη εκεί που κολώσατε, γιατί το δαντελένιο του Ζουνίδη, το Φλόρικο, το Δελασάλ, ξέρω εγώ, δεν πέρασε στη Λάρισα, που έπαιξε κανονικά και δεν κάθισε να ανοίξει τη... Να σου ρωτήσω κάτι. Ναι, να μου πει ό,τι θέλεις, ναι. Το φίλο μου το Μάριο θέλω να ρωτήσω. Το Μάριο. Πρώτο, το Μάριο, ό,τι θέλεις. Ναι. Το όνομά σου Δημήτρης. Δημήτρης, ναι, Δημήτρη, πάμε. Ακούμε, ναι. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, τη Λίβερπουλ πώς δουλεύεις φέτος. Εύχομαι να μην το πάρει. Άκουσα πριν ότι... Αν δεν το πάρει και φέτος, θα μείνει με δύο τμήματα. Χάντουν τη Βασκία. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά. Άκουσα πριν ότι είπες ότι ο Φιρμίνο είναι ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός. Ένας βελτιωμένος Λιμνιός που καθαρίζει τα δόντια του με μπλάνκο. Αυτό. Κάτσε ρε φίλε, ο Φιρμίνο είναι τόσο ποιοτικός παίχτης και μου λες ότι είναι ο Λιμνιός Βραζιλία. Τι παίζει, τι είναι, τι παίζει, τι θες παίζει, τι κάνει. Ψευτοενιάρη παίζει, εντάξει, όχι ακριβώς εσύ. Μόνο βάζει τον μπροστά το ψευτό φτάνει. Ωραία. Για να παίξεις ψευτό σε τέτοιο επίπεδο και να σε ειμνήσω, πρέπει να είσαι σούπερ ψευτό. Ο Καβάνι είναι το πιο καλό ψευτοενιάρη. Μπράβο, κάτι τέτοιο. Ο Καβάνι. Ψευτοενιάρη. Ο Καβάνι εντάξει. Εννιάρη δεν είναι. Για σέντερ φόρ είναι ο Καβάνι. Δεν είναι. Φέρνει τα σέντερ μπακ ο Καβάνι. Δεν λέω ότι είναι άσχετος. Τίνος. Να έρθει στον Ηρακλή το φετινό να χαρώ. Για Σαλάχ τι έχει να πει. Για. Σαλάχ. Πολύ μεσμένος. Ο Σαλάχ όσο παίζει εξτρέμ, πεσμένος είναι. Εμένα όσο ακόμη παίζει και φέτος... Όσο φορ, άκου εδώ. Ναι. Πιο πολύ ταιριάζει. Τσακίρι, Σαλάχ, φορ και Μανέ. Η τριάδα αυτή είναι καλύτερη. Για μένα. Καλά, ωραία, στον πάγο. Να σου πω κάτι. Όλοι αυτοί, με εξαίρεση του Τσακίρι, ζορίζονται σε κλειστές άμυνες. Ωραίο. Να σε ρωτήσω, κάτσε ρε φίλε, και ποια ομάδα δεν είναι αυτή η ομάδα, για πες μου λίγο. Όχι, αυτός βρωμάει με τη ρεύεται. Σίγουρα, όχι, πες μου λίγο. Το ρεύσιμο. Ναι. Και ποια ομάδα δεν ζορίζεται με κλειστή άμυνα, δηλαδή πες μου μια ομάδα που δεν ζορίζεται. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά υπάρχει ο Σακίρι. Ποιος? Ο Σακίρι. Ο Σακίρι είναι εθνική. Ο Σακίρι. Α, ο Σακίρι τι. Σε κλειστή άμυνα. Τα βγάζει πέρα! Άνοιξε την πόρτα. Μπράβο, ρε Νίκο, άνοιξε την πόρτα. Μα ναι, πολύ ανώτερο. Άλλο ρεύεται. Σε κλειστή άμυνα. Τίποτα δεν έκανε, φίλε. Όχι. Γενικά, ο Μανέ δεν θέλει να έχει τρίπλα. Είναι σπασομέση ο Σακύρι, είναι σε πολύ μικρό χώρο με 2-3 αμυντικού. Κάνει πώ. Ο Μανέ θέλει χώρο κυρίω. Τι θα έχει, δεν έχει ένα πνεύμα. Ναι, το παιδί, τι να κάνω. Μιλάει το παιδί, τι να κάνω. Κάτι άλλο, φίλε, κάτι άλλο. Παλάτι, το βλέπω ήρεμο. Μήπω εσύ. Ακού. Ναι. Πώ το βλέπει φέτο το τσαντίστη, θα το σηκώσουμε. Φύγε, ρε φίλε. Ποιο! Μα κρύωσε, φύγε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Πολλέ
ξέρω τι, θα κάνουμε, θα κάνουμε, τι βλέπεις. Στον τελικό είσαι ρε φίλε με τον Χατζη Νικολάου. Πάρε, με τον Χατζη Νικολάου τον Κουστούμάκια είσαι και τον άλλο τον Φλόρο τον Ευαγγελάτο με την κρύα τη γυναίκα. Πάμε. Νίκο, βάλτε το προηγούμενο, δεν με κάνετε για τον Πάο που λέει. Μη ζητάς. Πολλά ζητάς. Εδώ σκηνοθέτης είναι ίδιο φίλτης. Σόβαλτα, τα σόβαλτα να πούμε 80% Ολυμπιακοί είναι. Σόβαλτα εδώ στα Γιάννη Τσάντα. Μόνο από την ονομασία καταλαβαίνεις. Λέγε φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Από την Ράμπα Παναθηναϊκός. Σιγά σιγά πιο μακριά. Μην με λένε στο όνομα. Ξαναπάρτε. Όνομα. Μη φυσά αλληνόκερος. Πιο πάρα πάρε το. Βενιαμίν με λένε στο όνομα Παναθηναϊκός από Γράμμα. Από Γράμμα. Ναι. Ωραία, Βενιαμίν, καλημέρα. Πάμε. Έχει εκεί πλέον. Θέλω να πω στο φίλο μου το Παναθηναϊκό εκεί. Θα του κάνω μια ερώτηση. Μόνο μια ερώτηση. Μα λέει φίλε να βάλει ο Τόνι στα πιτσιρίκια. Στα τέρπια, άμα βάλει τον Εμμανουηλίδη, α πούμε και αυτού. Φύγε επόμενη γραμμή. Ρε, μου χαλάσει. Καλά σου είπε. Έχω ήδη εμβοέ στα αυτιά μου το ένα δηλαδή. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι είπε. Στρατό λέω περίπολο, έχει ράκαλε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι έκανε, μύρισε στην καλύβητο τίποτα. Στην Ιάμα τώρα πούμε. Στη δράμα. Λέγε επόμενο. Μετά που πάτε ένα παοξή δεν έχει πάρει τηλέφωνο έτσι. Τι να πάρει παοξή, τι να πει τα χάλια του μόνο να πει. Πρώτο με 8 πόντου διαφορά. Εδώ για το μήνυμα κάτι μόνο. Είναι άλλο το ένα. Στο πρωτάθλημα το μεροκάματο. Μεροδούλη, μεροφάει. Στην Ευρώπη είναι άλλο πράγμα και είναι ειδικές συνθήκες. Τι να το αξιοποιήσει, πώς δηλαδή. Αν πάει να το αξιοποιήσει εκεί πέρα, θα έχει απώλεια στην Ευρώπη. Το αφήγημα των μεγάλων ευρωπαϊκών βραβείων του ΠΑΟΚ τελείωσε. Τώρα πάμε σε άλλο αφήγημα. Λέγε. Ακούτε. Ναι. Ναι. Γιώργο, είμαι Ολυμπιακός. Είχα πάει και την προηγούμενη εβδομάδα. Από ναι. Πού, Γιώργο? Από Βέρεια. Από Βέρεια, ωραίο, πάμε. Και είχαμε μιλήσει μαζί άθλα, άμα θυμάστε, και σε είχα, ήθελα να σου πω για Λίβερπουλ και μετά με έλεγε για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία, Γιώργο, ωραία πάλι. Λοιπόν, θέλω να πω φίλο μου Ασλαμά, γιατί εγώ σου συμπαθώ, δεν έχω θέμα μαζί σου έτσι και μου αρέσει που μιλάς και αυτό που λες. Εντάξει, όλους συμπαθούμε και όλοι μας εντάξει. Ναι. Ότι για μένα φέτος μετά από αυτή την νίκη της Λίβερπουλ, η οποία ήταν μια τεράστια νίκη και την ευχαριστήθηκα. Εντάξει, ότι... το 13 έχεις να με κερδίσεις, φίλε, είναι λογικό. Εντάξει, ρε φίλε. Ότι φέτος για μένα το πρωτάθλημα θα πάει λιμάνι, Λίβερπουλ, ξέρεις. Και το Μάντσεστερ λιμάνι, ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω και στο φίλο μου τον Παουτζή. Λέγε. Εγώ θυμάμαι αυτά που είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα και είναι από τους λίγους, ας πούμε, παουτζίδες που μίλησε στα ράδα, ξέρω εγώ, και είπε ότι δεν με νοιάζει τι θα κάνει στην Ευρώπη, καλά ναι, άμα περάσει. Αλλά μισό λεπτό, όπως είπα και σήμερα, αυτό δεν δίνει άλοθη για αυτό το διασύρμο, για αυτό το ρεζιλίκι. Ναι, σαφώς. Απλά θέλω να πω ότι ακόμη και αυτό που είπε, παρόλο που ήταν τίμιος και το είχε πει για την προηγούμενη εβδομάδα, όχι σαν το Μίνου που έλεγε πριν μισή ώρα πριν το μάτς ότι πάμε για τη μεγάλη πρόκληση και μετά μισή ώρα μετά το μάτς δεν μας νοιάζει η Ευρώπη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και αυτό που είπε δεν το τιμά, γιατί αν θέλει να λέει τον ΠΑΟΚ και την ομάδα, τη μεγάλη ομάδα, πρέπει ο ΠΑΟΚ και ο κάθε ΠΑΟΚ και κάθε ομάδα να τα κυνηγάει όλα. Άσε μας μπροστά. Ποιος είναι ο ΠΑΟΚ τα κυνηγάει όλα. Πώς θα κυνηγήσει όλα. Κάποιο πρέπει να αφήσει πιο κάτω. Πώς θα κυνηγάει όλα. Ωρε φίλε, μισό λεπτό να σου κάνω μια ερώτηση. Τι να κυνηγήσει. Εσύ έπαιρνες πρωτάθλημα όπως το έπαιρνες, μην το σχολιάσω. Και έτρωγες κάτι διασυρμού στην Ευρώπη και δεν, και δεν άνοιγες ρουθούνι πλάκα μας κάνεις φίλε. Έκανες από την Μόλτε και δεν έκανες ένα στον Πεκί. Έπαιρνες τον... Χέρενφεν, Σεντερχέν, Νίμπρο, Άντερλεχτ, Μέταλιστ. Κάτσε, περίμενε. Δεν περιμένει διάλειμμα, δεν περιμένει. Καλά σε λέει. Άστα, καλά σε λέει. Δεν σε νοιάζε. Πάμε διάλειμμα, δεν σε νοιάζε. Είμαι πολύ αγωμένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target. Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου.
Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Δεν καπνίζεις. Λοιπόν, έχει έρθει ένας φίλος μας από Αθήνα. Ελευσίνα. Το ίδιο. Η Λεκανοπέδη, εντάξει. Λεκανοπέδη. Ελευσίνα, Αθήνα, πόσα χιλιόμετρα είναι. 17. 15. 17. 17 χιλιόμετρα. Ωραία. Πώς μας έμαθες. Μέσω YouTube. Μέσω ραπτό. Μέσω ραπτό.gr. Ιδιάλλως δεν θα μας... Ο Παύλος, είπες όνομα, Παύλος. Ο Παύλος, ο οποίος είναι ο παδός του Ολυμπιακού, φίλος του Ολυμπιακού και είναι εδώ με την κοπέλα του και για πες μου λίγο. Όχι, τίποτα. Έχω έτσι μια φίλη που... Φίλη γκόμενα. Φίλη, φίλη. Φίλη, δηλαδή δεν... Ναι, είναι φίλη από μικρή. Α, παιδική ηλικία, ναι. Ναι. Οπότε μπορεί να είναι φίλη. Σωστό, ναι. Ναι. Δουλεύει εδώ πέρα, έχει σπίτι. Το τέλος του έρωτα. Δεν έχω ξανάρθει. Ναι. Εκεί είπα να το. Και δεν είχε πάρει τέλος του έρωτα. Ωραία, αύριο το λέω. Με τον που ήρθα. Ναι. Λέω κάτσε στην αμήνυμα. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Μία απάντηση να δώσω. Απάντηση. Καταρχά, πε εσύ αύριο θέμα λαϊκού δικαστηρίου. Αύριο έχει κάποιο. Ένα με τον Λουτσέσκο. Εγώ αλλά να το πω από τώρα δεν. Ωραία, τελείωσε. Λοιπόν, που μου λένε ποιου να βάλει ο Δόνη. Εγώ δεν λέω να του βάλει όλου, να δώσει ευκαιρία σε δύο τρίτη. Ναι, ναι. Πανετολικό Παναθηναϊκό 01 3η 2 Οκτωβρίου για κύπελο. Λοιπόν, Κότσαρης, Θεοχάρης, Παντελάκης, Οικονόμου, Αποστολάκης, Τζανδάρης, Χατζηθεοδωρίδης, Καμπετσής, Βέργος, Εμμανουηλίδης. 7 είπα. Καληνύχτα. Ναι. Πάμε. 7 άτομα. 2 μπορεί να αρπάσει και να τους βάλει μια φορά στο τόσο. Τα μάταρε στην πόλη του Τσίπρα, μη φωνάζει εδώ στη Θεσσαλονίκη να πούμε. Ναι. Πόσοι πήγανε εσύ, Μαλάτο, καμία τριανταριά, 40. Όχι. Κάνα 1000 άτομα. 1000 άτομα. Ναι. Κάποιοι λένε 3.000. Χιλιά άτομα διαμαρτύρονται. Είχε άδειο, ήταν, μα μου έχουν στείλει. Ναι. Όχι, πόσοι ήταν στην ομιλία, λένε. Όχι, ρε, ποια ομιλία. Βίντεο. Τα κίτρινα γυλαίκα πώς ήταν. Για διαμαρτυρία ήταν 200 άτομα. Πόσα ήταν τα κίτρινα γυλαίκα. 200 άτομα. 200 άτομα. Με κίτρινα γυλαίκα. Τα άλλα σπρώμα βρέτε τα γυλαίκα. Κάντε το γήπεδο, τι. 200 άτομα πήγανε να κάνουν μια αντισυγκέντρωση. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Μόνο 200 άτομα. Ξέφτησε αυτό το εθνικιστικό. Άρα, όχι, δεν ξέφτησε. Ξέφτησε, ρε. Ένα λεπτό. Όχι, ένα λεπτό. Να μην δημιουργούμε εντυπώσει. Δεν είναι μερίσματα λεφτά. Ο κομμουνιστής, ρε. Εάν κάτι δεν είναι συντεταγμένο, προγραμματισμένο με εγκαταστάσεις μεγαφωνικές κτλ. Μεγαφωνικές. Βέβαια. Μικροφωνικές όπως θέλετε. Ποιος πληρώνει, ρε, πέλα αυτά από την Ελλάδα. Έρχεται περίπτωση. Ο πρωθυπουργός, υποτίθεται ο προδότης όπως τον αποκαλείτε στη χώρα και μαζεύεστε μόνο 200 άτομα. Δεν μαζευόμαστε. Δεν συμμετείχε. Δεν μαζεύτηκε. Άμα μαζευτούμε είστε... εδώ είμαστε 600.000 από την άλλη γιατί χώρα. Γιατί λοιπόν εσένα το κόμμα σου δεν συμμετείχε. Δεν έκανε. Δεν μπορείς να πας ακόμα εκεί. Ωραία. Είναι μη κομματική εκδήλωση. Πάμε. 5 τελευταία για σήμερα. Και καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Καλησπέρα, πάμε φίλε.
Κώστα με λένε. Μπράβο, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Παοξής είμαι. Ο πρώτο Παοξής που βγαίνει, φίλε μου. Ο Μάριος με ξέρει σαν πατροπαράδοτο, είναι φίλος. Πατροπαράδοτος. Πατροπαράδοτος. Ναι. Ναι. Ράπερ είμαι. Ράπερ. Α! Κώστα, έλα ρε σύγκλο. Πρώην κλωνοποιητές. Ναι, έτσι, έτσι. Έλα ρε Κώστα, παλικάρι. Ο Μάριος ξέρει καλά ότι είμαι Παοξής. Ναι, παλικάρι, παλίκαρος. Κώστα, παλικάρι μου, μεγάλη χαρά. Προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός από παιδί με το ποδόσφαιρο και με τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα. Συνειδητοποιημένος άνθρωπος ακούγεσαι. Λοιπόν, το θέμα είναι για τον ΠΑΟΚ φέτος να πω κάτι, ότι ίσως είναι η χρονιά που ενώ έχει καλό δυνάμικο, έχει, δεν παίζει μπάλα. Εγώ σαν ΠΑΟΞής, γενικά θα πω βασικά το άλλο. Σαν Έλληνας φίλαθλος, θα ήμουν περήφανος μόνο αν ήμουν ατρόμητος Παναθηναϊκός φέτος. Μπράβο ρε φίλε. Παναθηναϊκός ή ατρόμητος. Παναθηναϊκός κατά κύριο λόγο γιατί έχει τα πιτσιρίκια και βγάζουν μάτια και σε κανένα χρόνο τα έχει όλα μαζί. Δεν θα υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα κατά μένα. Μιλά σωστά. Ο ατρόμητος γιατί κάνει προσπάθεια και η προσπάθεια είναι μεγάλη υπόθεση. Άσχετα αν είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, τη βλέπει την προσπάθεια. Μεδανικού. Φιλέ, μισό λεπτό με δανεικούς τώρα θα σου περήφανος, ρε φίλε. Κοίταξε, η περηφάνεια δεν έγκυται στην ομαδική δουλειά. Εγώ βλέπω δηλαδή, ομαδική δουλειά. Να σου πω λίγο κάτι. Δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά αν μου επιτρέπεις, γιατί τα λες και ωραία. Αν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είχε τρεις δανεικούς του Ολυμπιακού, εσύ θα σου περήφανος. Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να είμαι ρομαντικός. Έρωξα να είμαι ρομαντικός με το ποδόσφαιρο πολλά χρόνια πριν. Πλέον τα ποσά μετράνε, έτσι. Να είμαστε αντικειμενικοί. Κατάλαβα. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει μια ομάδα, δεν έχει την ομάδα του Φραντζέσκου που τότε αισθανόμασταν περήφανοι γιατί τα παιδιά αυτά παίζανε μπάλα με λιγότερα λεφτά, απλήρωτη και τέτοια. Δεν είχε φόρ τότε. Αυτό. Έχει μια με ομάδα. Με τον Πάρη το Ζουμπούλι έπαιζε φόρ. Ναι. Φαντάσου. Καλό ήταν. Ωραίος ο Πάρης. Καλός ήταν. Ναι. Λοιπόν, ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έχω πάψει να είμαι ρομαντικός και επειδή έχω πάψει να είμαι ρομαντικός και τα βλέπω σαν επιχειρήσεις πια. Αυτή τη στιγμή. Πόσο ετών είσαι, ράπερ, είσαι 40. Όχι, άκουσα. 35, είμαι 35 και με τον Πάο ασχολούμαι τα τελευταία 20 χρόνια. Όριμος. Ενεργά. Όριμος. Λοιπόν, και επειδή έχω δει Πάο στα κακά του που ήταν τα καλά του και πλέον βλέπω τον Πάο στα καλά του που είναι τα κακά του. Πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος όλο αυτό που βλέπουμε και δυστυχώς όσες φορές σκρολάρω είτε στο Facebook είτε σε όλα αυτά τα μέσα μαζικής δικτύωσης. Ναι. Βλέπω ότι έχουμε γίνει δημοτικό. Δηλαδή, οι Αργιανοί ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Οι ΠΑΟΞΥΔΕΣ ασχολούνται με τους Αργιανούς. Οι ΑΕΚΤΙΔΕΣ ασχολούνται με τους Ολυμπιακούς και κανένας δεν ασχολείται με την ομάδα του. Για μένα αυτό έχει χαλάσει το ποδόσφαιρο. Και δυστυχώς το ζω πιο έντονα από ποτέ αυτό το πράγμα. Και δεν είναι κάζος. Δεν είναι καζούρα όπως ήταν παλιά. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μου λες. Έχω φίλους ΑΕΚΤΙΔΕΣ οι οποίοι είναι πιο ΠΑΟΞΥΔΕΣ από τους ΠΑΟΞΥΔΕΣ. Στο υλικό του ΠΑΟΚ πιστεύεις. Στο υλικό του ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω. Αν το στήσω καλά, εγώ στο προ. Άλλο λέω. Η ερώτησή μου έχει να κάνει γιατί είσαι ξύπνιος. Πιστεύεις ότι σε αυτό το υλικό και σε αυτό το budget εκθέτει ο Λουτσέσκου τον ΠΑΟΚ. Συνέχεια. Και εκτίθεται. Και εκτίθεται. Και εκτίθεται συνέχεια. Και γιατί το κάνουμε πλάτες, ρε φίλε, εμείς εδώ τώρα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί το κάνουμε πλάτες αυτό. Για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Τον απατεώνα τον προπονητή. Αυτό τον απατεώνα. Προπονητή απατεώνα εδώ. Κώστα, έχει γίνει απλά το πρωτάθλημα με τον Παοξή. Το κυνήγι του Άγιου Δισκοπότηρου. Οπότε σου λέει, και σου λέει κάνω μούγκα να τελειώσουμε το πάρουμε. Αυτό είναι. Όπως κάνει ο Τσίγκεν για σοφιάρι. Μαρία, έχει ένα σύνθημα ο Παοξ που έλεγε κάποτε γι' αυτό πάω παίξε τόπι να παραμιλάει όλη η Ευρώπη. Ναι. Και έχουμε γίνει ξεφτύλα με αυτό το πράγμα. Ένα ερώτημα που θα κάνουμε. Ωραία, μιλάω. Δηλαδή, χίλιες φορές να μην έπαιρνα πρωτάθλημα, αλλά να είχα ομάδα και κράμα πρωταθλητή. Να μην είμαι πρωταθλητής, αλλά να έχω το κράμα πρωταθλητή και να παίζουν μπάλα. Ναι, ναι, κατάλαβε. Έτσι. Εάν πάρεις το πρωτάθλημα που πιστεύω θα το πάρεις και βάζομαι μια ψηφοφορία να μείνει ο Λουτσέσκου του χρόνου, ναι ή όχι, τι θα ψήφισες. Λοιπόν, θα σου απαντήσω σε αυτό και θα σου πω και κάτι για να κλείσω. Ναι. Αν το πάρει το πρωτάθλημα, να το πάρει και να σηκωθεί να φύγει ένα. Και κατά δεύτερον, ο γέρος μου συγχωρεμένος Παοκτής άρρωστος πολλά χρόνια έλεγε στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Αυτό είναι το πρωτάθλημα φέτος. Θα θυμάσαι τον πατέρα σου, φίλια ράπερ. Ωραίος, να είσαι καλά. Πολύ φιλιά στους δικούς σε όλους, στα παιδιά, να είσαι καλά. Πολύ συνειδητοποιημένος. Αυτός τώρα, αν αφήσει ένα αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, θα τον ειδωρήσουν το παιδί. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα τον ορμήξουν όμως, ναι. Και μπάλα θα ξέρει. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω τον Κώστα 15 ετών περίπου, όταν ήταν 16. Ναι. Το μυαλό από τότε φαινόταν. Τα παιδιά ψεχωρίζαν. Πραγματικά το εννοώ. Καθαρός. Το εννοώ. Επόμενος φίλος, ναι. Ωραία. Δημήτρης από Χαλκίδα Παναθηναϊκός. Καλώς το να. Ρε Παύλο. Για πώς την είδατε την ομάδα. Αν μπορείς να συνεχίσει. Κοίταξε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν δύσκολο το έργο του Παναθηναϊκού γιατί δεν έπαιξε με 3 στόπερ 3-5-2.
Έπαιξε όμως με τρεις γρήγορους μπροστά από δύο χαφ. Καθαρό 4-2-3-1 με τρεις γρήγορους πάνω στον, στα χαφ του, τα τέσσερα χαφ του Ατρομήτου. Και κάτι ακόμη, Κώστα. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από αυτό το Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εκεί που μας κατήθησαν. Γιατί είχε να αντιμετωπίσει και πίσω μια ομάδα με καλά χαφ, με καλά χαφ και καλή τετράδα στην άμυνα. Σάκητς, Γιαννούλης και οι δυο πύργοι. Έχασε ένα τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο, εκεί μου δείξε ότι ο Παναθηναϊκός σε κάποια διαστήματα χάνεται τελείως. Βγαίνει blackout στο 90 λεπτό, από το 46 μέχρι το 60. Όμως είδα ότι χρησιμοποίησε την κόντρα επίθεση μετά από εκεί και πέρα και έχει και δυνάμεις. Ο Παναθηναϊκός έχει την πολυτέλεια να έχει δυνάμεις. Κώστη, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός φέτος. Μ' αρέσει το σχήμα Χατζηγιοβάνης, Μπουζούκης, Χατζηθεοδωρίδης, Μακέντα. Αυτό το στυλ μ' αρέσει. Και σε ταχύτητα και έχει το μπουζούκι που μπορεί. Όχι όμως ανασταλτικά. Όχι, όχι ανασταλτικά. Ναι, σωστό. Ωραία. Γι' αυτό ο Διούδης. Το αναπάντεχα φέτος πήγε πάρα πολύ καλά και πάει η αμυντική τετράδα του. Ναι. Ο οποίος Γιώργος επέστρεψε το ίδιο σταθερός. Και ο Ινσούα που είναι συγκινητικός. Ναι. Αθληταράς. Που είναι συγκινητικός. Σαν μια εκδοχή του Ζέκα. Θέλει να ρωτήσει το παιδί. Μπορεί να πει. Λέει αγόρι μου. Δεν μου λες το αγγλικό πρωτάθλημα, βλέπεις. Βλέπω πολύ. Ωραία, χαίρομαι. Όχι όσο. Όχι όσο. Όχι όσο Σλαμάς. Βλέπω όμως. Α, τώρα εγώ ψηφίζω. Θα το πάρουμε φέτος. Ποιοι είστε εσείς. Ποιοι, εμείς οι κόκκινοι του Merseyside. Θα σου πω κάτι. Εγώ επειδή είμαι σε μια ηλικία που δεν έχω πολλά χρόνια ζωής ακόμα. Όχι, μην το λες αυτό, ρε φίλε, μην το λες. Και θέλω να βλέπω κάτι και να μ' αρέσει. Προτιμώ να βλέπω τη City από τη Liverpool. Ναι, ναι. Δηλαδή. Τι έγινε, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έχει εδώ εργοτάξιο το μετρό, ρε. Ωραία, φίλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα στο στούντιο. Όχι, εντάξει. Προτιμώ να βλέπω τη City από τη Liverpool. Όμως βλέπω ότι είναι η χρονιά της φέτος. Ωραία. Έχει βελτιώσει πολύ το ανασταλτικό της κομμάτι, η τετράδα της πάει πολύ καλά. Σήμερα δεν έπαιξε ο Μπάκο, πώς το λένε, ο Πιτσιρικάς. Ο Αλεξάνδρα είναι τραυματίας. Ναι, δεν έπαιξε. Και ο άλλος βγήκε καλά. Ο Αλεξάνδρα Άρνολ. Τα στόπερ της καλά. Και οι τρεις χαφ, δεν ξέρω, επειδή η City είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να παίξει και με 4.000 στροφές και να βάλει 3 γκολ. Η Liverpool δουλεύει στις 7.000 στροφές. Εκεί το πολύ πίεση, 20-25-30 λεπτά, φοβάμαι ότι για τους Λιβερπουλίστες μην κάνει κανένα blackout. Να σε ρωτήσω κάτι. Ακούω να δεις, βιολογικό blackout, πολύ pressing στο κέντρο, πολύ κλέψιμο λίγο μετά το κέντρο. Και αυτό δεν ξέρω, αν δεν έχει φάει ντόπα γερή, πόσο θα της βγει, πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League. Συνέχισε. Να σε ρωτήσω, ναι. Το Champions League το έχουμε φέτος. Δύσκολα, ρε φίλε, εντάξει. Δεν νομίζω. Κάτσε, ρε. Ποιος είναι η Liverpool? Δεν νομίζω. Εννοείται, παίζουμε τρομερή μπάλα. Τι να πάρει, και τα δύο, και ευρωπαϊκό και στην Αγγλία. Τρέμπλ, και τα τρία. Τρέμπλ. Ρε φίλε, χαλάρωσε. Ρε φίλε, θα βγάλω μαλλιά εγώ, πλάκα μου κάνεις. Μακάρι, τι. Επόμενο. Είχαμε τρελάνει τώρα, βλέπεις. Όχι, ρε φίλε. Επόμενο. Θα βγάλω μαλλιά, πλάκα μου κάνεις. Ρε φίλε, για να μην στέλνεις εσύ που στέλνεις τζάμπα τα μηνύματα, στείλ τα αυτά τα μηνύματα που στέλνεις σε μια εκπομπή που δεν έχει αγωνιστική. Τώρα μιλάμε για μπάλα τώρα. Και τρία βασικά σημεία, παιδιά, για το μακεδονικό, όποιος θέλει να το μελετήσει. Και το κλείνουμε. Αφήνουμε νεωρίτες σε κάποια άλλη εκπομπή. Τρεις φάσεις σημαντικές για το μακεδονικό. Πρώτον, συνθήκη Βουκουρεστίου. Δεύτερον, κατάρρευση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τρίτον, απόφαση Κομιντέρν για συγκρότηση Βαλκανικής Ομοσπονδίας. Και τέταρτον, διαμελισμός Ιουγκοσλαβίας. Αν σταθείτε σε αυτά τα τέσσερα σημεία, θα έχετε μια πιο καθαρή γνώμη και οπτική για το μακεδονικό. Τρίτος από το τέλος, ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Sorry λίγο, παλικάρι. Άκη, τα είπες πάρα πολύ ωραία. Ακούγομαι. Ο κολλημένος, ναι. Δεν, την ιστορία τη βλέπει. Τα είπε όλο ένας πανεπιστημιακός. Διάβαζα ένα άρθρο πριν δύο χρόνια. Ο κορσές της ιστορίας είναι πάρα πολύ στενός για να τον φορέσουν οι λαοί. Όπως μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1912 οι Έλληνες στη Μακεδονία ήταν 38% έτσι, πλειοψηφία. Ακριβώς. Έτσι. Πολέμη ιστορικά, δεν παίρνουν κάποια θέση. Πάμε! Ακούγεσαι, φίλε, ναι. Ναι, όνομα και μάλλον. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα.
Από Περιστέρι, Βαγγέλη, τηλεφωνώ. Καλώς σου, Βαγγέλη. Πρέπει να είναι ντεμπούτο στην εκπομπή με Ατρόμητος, Ατρομητάρα και Περήφανος. Να σε καλά, ρε παλικάρι. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που κάνει για αυτός μια άξια πορεία. Και εσύ, ωραία ομάδα, φίλε, ωραία. Και θα ήθελα να πω στο φίλο τον Παοκτζή που λέει δεν θα ντρεπόσουν να... και μιλάς και για αγγλικό πρωτάθλημα, ρε φίλε, και σε βλέπω συνέχεια. Πες μου, εσύ ποιες ομάδες στην Αγγλία δεν έχουν δανεικούς. Για πες μου λίγο. Δεν διαφωνώ μαζί σου, φίλε. Όχι, δεν διαφωνώ, γιατί είπες ότι δεν θα ντρέπεσαι. Ναι, εννοείται. Το ότι θα έχουν, εγώ δεν σημαίνει ότι το στηρίζω εγώ αυτό. Εντάξει. Αυτό όταν λοιπόν, είναι για του δανεικού, όταν τον Παναθηναϊκό μετά μόνο τότε. Δεν γούσταρα εγώ τότε, δεν γούσταρα το λέω χήμα. Και να σου πω λίγο κάτι, φίλε. Και μαλλιά το επειδή είσαι από το Περιστέρι, να ξέρει το Περιστέρι είσαι καταζητούμενο. Τέτοια άτομα σαν και εσένα πάνε πίσω την Ελλάδα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλό βράδυ. Γεια σου, Βαγγέλη. Σιγά. Τώρα καταζητούμενο και πάει πίσω την Ελλάδα. Σιγά. Εδώ οι άλλοι ρε φίλε, να σου πω μισό λεπτό. Όχι για να τον υπερασπιστώ, ούτε κι εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει. Αλλά εδώ οι άλλοι κλέψαν δισεκατομμύρια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και είναι καταζητούμενο ο μαλάτο, πλάκα μα κάνετε. Δεύτερο από το τέλο. Σοβαροί είστε τώρα. Να έρθει του Αγγελόπουλου που θα κατέβω τώρα το Γενάρη να μου τα πει από κοντά. Εσύ, μαλάτε δεν απάντησε αν βγει βουλευτή, αν θα υπάρχει ασυμβίβαστο και δεν θα μπορεί να έρχεσαι. Θα έρχεσαι. Απάντησα. Ναι, και ξαναπαντώ. Ναι. Εφόσον μου το επιτρέπουν αυτά τα οποία έχω να κάνω, ναι, θα έρχομαι. Γιατί να μην έρχομαι. Δεν θα έρχομαι. Δεν θα έρχομαι. Έχει και εδώ και στο Λαϊκό Δικαστήριο. Εφόσον μου επιτρέπει ο χρόνος, γιατί άμα μου πούνε τη Δευτέρα 10 η ώρα να είσαι κάτω. Ό,τι πούν τα κομματικά όργανα. Εγώ δεν μπορώ, ας πούμε. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Τώρα θα αφήσουμε την πατρίδα για τη μαρμίτα. Όχι, εγώ εξήγησα. Πρώτο τελευταίο. Δεν είναι καλά ο Ράστρο πάντως. Καλημέρα, δεν... Κωστή. Καλώς τον. Κάρι. Φυσικά και πρέπει να φύγει ο Λουτσέσκου πριν που το είπε ο φίλος. Μετά το τέλος του πρωταθλήματος εννοώ. Είσαι ΠΑΟΚ, φίλε. Είσαι ΠΑΟΚ, παλικάρι. ΠΑΟΚ σήμερα. Ναι, ναι, εντάξει. Διότι ο ΠΑΟΚ, εάν πάρει το πρωτάθλημα, τι θα χτίσει μετά από αυτό, τι έχει να μας δείξει. Άντε, πες και το πήρε, τι έχει να μας δείξει. Άρα λες ότι εγώ παίρνω το πρωτάθλημα, αλλά δεν, ναι, πιστεύω ότι θα έχω μια διαχρονική. Ναι, και τη νέα χρονιά τι κορμό έχω να κατέβω για να το ξαναδιεκδικήσω. Κοίταξε, ο Βιερίνια και ο Μάτος θα είναι διαλυμένοι, κάποιος από τον Μπέλκα και τα λοιπά θα πουληθεί και θα πρέπει να φτιάξεις από την αρχή μια ομάδα. Φαίνεται. Θέλεις ένα δεξιμπάκ, θέλεις ένα αριστερό μπάκ. Οπωσδήποτε είναι γέρι και οι δύο. Στο κέντρο. Ναι. Οπότε, τι έχουν να μας δείξουν. Με αυτό που μου λες, πιστεύεις ότι ο πρόεδρος είναι ο βασικός κορμός και οι παίκτες. Τον προπονητή δεν το μετράς. Θέλει σοβαρό προπονητή. Κατάλαβα. Πάμε στο τελευταίο. Τελευταίος πήγε. Αντιλαμβάνομαι ότι παρά την πρωτιά του ΠΑΟ, ο ΠΑΟΞΙΔΚΟΣ λαός δεν εμπιστεύεται τον Λουτσέσκου. Αντιλαμβάνομαι. Στο timing τώρα. Α, κρατούσε το Στανόγεβιτς τότε. Πάμε στο καλά, εντάξει, χαλάρωσε. Κύριε Κώστα, χαλάρωσε λίγο τώρα κι εσύ. Έλα, φίλε. Γιατί. Αυτή τη λογική και εσύ κράτησε να κρατούσε το πάνω. Φίλε. Πάμε, φίλε. Πάμε. Λέγε, φίλε. Μ' ακούς. Σ' ακούμε, φίλε, ναι. Από Κατερίνη τηλεφωνώ. Ναι. Πριν από δύο εκπομπές είχες πει ότι η Κατερίνη είναι άσχημη πόλη. Έτσι πως είναι τώρα. Ναι, είναι άσχημη. Ναι. Ναι. Από τότε. Να σου πω λίγο. Ναι, είναι. Όχι, όχι. Περίμενε. Να πει το. Παιδιά, να πει το παιδί για να καταλάβουμε πού. Μα μετά μας το... ρώτησε, ρε παιδάκι μου. Μα λέει το είπε, ρωτάει και λέει ναι. Τέλο, το ακούμε τώρα. Το παιδί. Να καταλάβουμε. Αυτό έτσι, αυτό λέω. Μετά ναι, στην σχολεία σου. Sorry. Πάμε, ρε παλικάρι. Ναι, πάντω αργή σίγουρα είναι. Αργή. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Από τότε έτσι πως κάναν την Εθνική Οδό να περνάει έξω από την Κατερίνη, ασχήμη είναι η πόλη σου. Δεν μου λες, πού μπορεί να παρκάρεις στην Κατερίνη. Ρε παιδιά, είναι η πόλη υπάρχει... στην οποία οι δρόμοι οδηγούν σε αυλές και σε σπίτια. Πιο καταθλιπτική πλατεία υπάρχει. Ναι. Με τα ταξί εκεί πέρα και τα... Τώρα όμως γινόμαστε λίγο σκληροί από τι γίνεται. Ο άλλος που είναι τον τόπο του πονάει. Το καταλαβαίνω. Προφανώς το παιδί ξέρω αν κατάλαβα καλά. Δεν μίλησε κιόλας. Λοιπόν, κοίταξε. Ναι, λέγε. Θα του λίγο για να κλείσουμε. Ναι, θα πάρουμε και τον τελευταίο τώρα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Θήβα. Θήβα. Φυγής. Σουφλή. Τρίπολη. Σουφλή. Κοζάνη. Κοζάνη. Χρεβενά. Δημότικο. Αγρίνιο. Δημότικο. Δημότικο δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Μην πας ποτέ. Ηράκλειο.
Ηράκλειο. Βέβαια, απαράδεκτο μιλάμε. Βέβαια, φυσικά, απαράδεκτο. Η ντροπή των νησιών είναι. Ναι. Φυσικά. Οι πιο όμορφες, Γιώργο. Χαλκίδα, οι πιο όμορφες. Καβάλα. Τρίκαλα νούμερο 1, δεν το συζητάω. Ιωάννινα, ναι. Καβάλα, Πάργα. Χανιά. Χανιά. Έτσι. Τι Πάργα τώρα, κάτσε, επειδή πήρα τι Πάργα, τι λέει, κάτσε, περίμενε. Λέμε τις πιο ωραίες τώρα. Ναύπλιο. Προφανώς πιο όμορφη ελληνική πόλη. Βέβαια. Ναύπλιο, ναι. Ναύπλιο, ναι. 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 Υπάρχουν πολλές ωραίες. Υπάρχα δεν υπό, δεν υπάρχα δεν. Τι είναι υπάρχα. Τι υπάρχα, τι δεν, τι ομορφιά. Εντάξει. Καλά τα λέω για μένα. Είναι ωραία μπροστά, ναι. Δεν είναι πόλη αυτή. Καλά τα λέω. Μιλάμε για μεγάλο αστικό κέντρο. Στις ώρες που πέντε. Ο Βόλος πάρα πολύ ωραίο. Δεν πολύ αρέσει. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Βόλος. Δεν πολύ αρέσει ο Βόλος. Τι λέτε, ρε παιδιά. Όχι, κάτι το πήρε. Τις τρεις πιο όμορφες πόλεις πες μας και τις τρεις πιο άσχημες, μπορείς γρήγορα. Τις τρεις πιο όμορφες, ναι. Τρίκαλα, Γιάννενα και Καβάλα. Τρεις πιο όμορφες. Τρεις πιο όμορφες. Τις δύο ειδικά συμφωνούν. Ναι, οι τρεις πιο άσχημες. Τρίπολη, Κιλκής και Θήβα. Συγχαρητήρια. Τελευταίος για σήμερα. Ναι. Στο Κιλκής που είπαμε στην αρχή. Ποιο είναι το πιο ωραίο αξιοθέατο. Α, ναι, ποιο είναι. Κιλκησιώτησες. Η λέσχη αξιωματικών. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, φίλε μου, το είπε το παιδί αυτό που πάει. Σε... Ναι, ναι, και ξαφνικά εκεί που είναι. Η Τρίπολη έχει διορθωθεί λιγάκι. Πάμε! Τελευταίο, ναι. Ακούμε. Τι ανάλυση έκανε. Δημήτρης από Κερατσίνη Ολυμπιακός. Καλώς τον. Πήρα να μιλήσω λίγο με τον κύριο Μαλάτο για το θρίαμβο. Ναι. Ποιο πώς είδατε την ομάδα, κύριε Μαλάτο. Την Πέμπτη, πολύ καλή, εξαιρετική. Τρόλι. Με το μούφα πέναλτι, τύπου Αρετόπουλο εκεί. Εξαιρετική. Άστα Άκη, άστα κόλπα. Με το μούφα πέναλτι το Αρετόπουλο. Άστο μούφα, άστο τώρα. Το Ρωσίδης ήταν χρόνια. Άστο τώρα. Κάτσε λίγο ρε φίλε. Να μιλήσουμε εμείς Ολυμπιακοί λίγο. Σιγά ρε μεγάλε, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Κωστή, εσύ πώς είναι στην ομάδα. Μ' άρεσε πολύ. Χαίρομαι, χαίρομαι. Εγώ το βλέπα με παοξίδες και μου είπανε συγχαρητήρια. Τελειώσαμε. Το Φορτούνι το τελευταίο δίμηνο. Δεν είναι καμία σχέση με τον Φορτούνι των τελευταίων δύο μηνών. Δύο ετών. Σέρνεται. Στην Ξάνθη, ρε παιδιά, λέγατε ότι ο Φορτούνης είναι σκιά του εαυτού του, δεν μπορεί να πάρει τον Ολυμπιακό στις πλάτες του. Τι είναι αυτά που λέτε. Η γενική του εικόνα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν. Φυσικά δεν μπορεί να πάρει ο Φορτούνης. Δεν είναι Δωμάζος, δεν είναι Κούδας, δεν είναι να την πάρει στην πλάτη. Αλλά είναι πολύ καλό. Δεν είναι δελικάρι. Είσαι αναγκασμένο να λόγω. Εξτρέμ και φορ να προσπαθούν οι χαφ και η πίσω γραμμή να κάνει γκολ. Αυτό κουράζει την ομάδα σου. Δηλαδή, ο Πάοκ που σε φυσική κατάσταση δεν είναι καλύτερος από σένα, όχι, με τέσσερις φάσεις βάζει ένα γκολ, διαχειρίζεται με άλλους ρυθμούς το συνένα παιχνίδι. Καταλάβες, εσύ πρέπει να ανέβεις, για παράδειγμα, ο Κούτρης 20 φορές για να βγάλει τη σέντρα να κάνει τον γκολ. Ενώ ας πούμε ο Βιερίνια ή ο Μάτος που είναι καταρακωμένοι πρέπει να ανέβουν τις μισές φορές. Κωστή, να το πω κάτι εγώ. Παράδειγμα σου φέρνω. Με πάω, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό έχεις κάνει 9 κλασικές και πήρες 2 βαθμούς. Ναι, ναι, να σου πω κάτι. Σκέψου όμως ότι στο δεύτερο γύρο. Η κούραση, ένα λεπτό, σκέφτομαι ότι η κούραση η σωματική γίνεται και πνευματική και είναι ένας συνδυασμός ο οποίος. Έχεις και την Ευρώπη που νομίζω ότι τα παιχνίδια στην Ευρώπη πέφτουν σε ντέρμπι επάνω. Όλα τα momentum είναι διαφορετικά. Είσαι σε κακό φεγγάρι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πιστεύεις ότι το Europa League μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τον τελικό? Όχι, φίλε, δεν πιστεύω. Τι λες, ρε φίλε, στον άλλο γύρο θα αποκλειστείς και πανηγυρικά. Τέλος! Θα έπρεπε ναι, να πας τουλάχιστον μια φορά. Την προηγούμενη δεκαετία. Ναι. Τότε και εγώ μπορούσα να πάω, μάρει με την πόρτα. Τέλος. Καλά, και εσύ, ναι, δεν είπα, τότε για σένα. Τέλος. Λοιπόν, αύριο έχει λαϊκό δικαστήριο. Κάνουμε άλλη μια εκπομπή, την άλλη Κυριακή έχει πρωτάθλημα. Τις επόμενες δύο από την επόμενη Κυριακή δεν κάνουμε. Ξεκουραζόμαστε, παίρνουμε δυνάμεις. Ξεκουραζόμαστε και ερχόμαστε στις 12 Ιανουαρίου. 13 Ιανουαρίου. Ένα λεπτό. Εγώ δεν θα είμαι την επόμενη Κυριακή. Καλά, και ρωτώ σε όλους. Πολύ καλά. Χρόνο με περισσότερη ίντρικα, έτσι. Ναι, έτσι εννοείται. Πάρα πολύ καλά. Έχει να προσθέσει τίποτα κανένας? Όχι. Όχι. Να είστε καλά όλοι. Έχει να προσθέσει κανείς τίποτα? Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target?
εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.